Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς και όχι μόνο, με πλούσιο ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες και εκλεκτούς καλεσμένους. Κοντά μου στα σχόλια και το ρεπορτάζ όπως κάθε βράδυ ο Γιώργος Στεριόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Με κυρίαρχα θέματα πέρα από το αστυνομικό δελτίο που θα δούμε σε πολύ λίγο, το ζήτημα και με μοναδικό θέμα συζήτηση στην σύγκληση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας για τα πλευρικά διόδια. Θα δούμε τι απάντησε ο Υπουργός Υποδομών στους τοπικούς άρχοντες και... Έστειλε τον Κώστα τον Παγωγέννη να μαζέψει τα χόρτα. Από τα μνημεία. Ακριβώς. Θα δούμε τι έγινε με τις συσκέψεις για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Έχουμε πλούσια θεματολογία, όπως επίσης μην ξεχνάμε τι γίνεται με το ΤΕΙ της Θεράς και αύριο χτυπά το πρώτο κουδούνι, να δούμε τι θα γίνει και στην περιοχή της Λάρινας. Να ξεκινήσουμε όμως από το αστυνομικό ρεπορτάζ και από την περιοχή της Χαλκίδας, όπου 4 άτομα, μάλιστα ο ένας ήταν ο καλύτερος φίλος του 83χρονου, ο οποίος ήταν και ο ηθικός αυτούργος στο έγκλημα. Γιώργος, σε ακούω. Λοιπόν, εγώ θα μείνω στο γεγονός ότι πατέρας και γιος συμμετείχαν σε αυτή την στιγερή, θα έλεγα εγώ, δολοφονία του 83χρονου. Αφήνω έξω τα 4 άτομα, ομολόγησαν ότι έγινε όλο αυτό. Να θυμίσουμε το περιστατικό. Ήταν σοκαρισμένη η κοινωνία της Χαλκίδας. Όλα αυτά έγιναν το βράδυ που έπαιζε η εθνική ομάδα μπάσκετ και αποκλείστηκε από το παγκόσμιο. Οι ληστές είχαν στήσει καρτέρι στον 83χρονο και όταν πήγε να μπει στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όπου διέμενε και η 94χρονη κατάκητη εξαδέλφη του, μπήκαν μαζί του. Αδίστακτοι ληστές λοιπόν, σύμφωνα με την αστυνομία, τους φήμωσαν, τους έδεσαν και στη συνέχεια άρχισαν να τους χτυπούν στο πρόσωπο. Οι δράστες δεν δίστασαν να χτυπήσουν και την κατάκητη γυναίκα, ενώ στις 10 και 4 που ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικοί από το γείτονα ότι πιθανότατα οι δύο ηλικιωμένοι είχαν πέσει θύματα ληστείας, οι αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα και είδαν τον 83χρονο νεκρό. Επαναλαμβάνουμε, τα 4 άτομα εμπλέκονται, πατέρας και γιος Βούλγαροι, υπηκότητας Βουλγαρίας λοιπόν οι δύο δράστες, πατέρας και γιος. Αυτό ήταν που έκανε και τη μεγαλύτερη αίσθηση. Ήταν η εγκέφαλη ουσιαστικά αυτής της δολοφονίας και επαναλαμβάνω και ο καλύτερος φίλος δυστυχώς, αλλά αποδείχθηκε ο χειρότερος τελικά, έτσι όπως πήρε τροπή το θέμα. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα. Να κάνουμε μία παρένθεση να πούμε ότι στο Δήμο Λαμίας, αν και υπάρχει σε εξέλιξη, επαναλαμβάνω, η έκτακτη συνεδρίαση. Γι' αυτό θα πούμε τους αντιδημάρχους, τους νέους τώρα, γιατί θα τους συναντήσουμε κατά τη διάρκεια. Τις καυτές πατάτες από τώρα. Λοιπόν, ανακοίνωση των 7 αντιδημάρχων, νομίζω και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τη δυνατότητα ζωντανή σύνδεση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε ακούω, Γιώργο, αν και τα ονόματα τα είχαμε πει λίγο πολύ, ήταν γνωστά. Τομέας Διοικητικών Υπηρεσιών, Δημοσθένης Καλαμπαλίκης. Οικονομικά, Γιάννης Ρούλιας. Καθαριότητα, Δημήτρης Κορέτζελος. Αρμοδιότητες Αγροτικών, Παναγιώτης Ριζάκος. Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος για τον Τομέα Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Ματζάνας. Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, η κυρία Βίβιαν Αργύρη. Και δημοτικά διαμερίσματα συνολικά, ο κύριος Γιώργος Δίσημος. Βέβαια, μπορούμε να τα δούμε και πιο αναλυτικά, αν χρειαστεί στη πορεία. Έχουμε ουσιαστικά έναν πίνακα, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την απόφαση του Δημάρχου, έτσι, του κυρίου Σταυρογιάννη, για το τι θα κάνει ο καθένας. Αλλά θα μπορέσουμε να το δούμε στη συνέχεια, διότι η επικαιρότητα τρέχει και έχει διόδια αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε να συνδεθούμε λίγο ζωντανά. Μιλάει η κυρία Μαρία Αντωνίου, που ουσιαστικά προκάλεσε και την χθεσινή κινητοποίηση από την παρέμβαση πολιτών, σε ένα μικρό πρόλογο και επιστρέφουμε σε λίγο με αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνδεόμαστε με την αίθουσα της Οδού Ενιάνων να ακούσουμε την κυρία Αντωνίου. Θα είμαστε εκεί. Έστω και σε μια συμβολική κίνηση, έστω και με την μικρή μας παρουσία, την πρώτη στιγμή θα είμαστε εκεί για να ανοίξουμε τις μπάρες, να αφήσουμε τον κόσμο να περάσει. Από εκεί και πέρα συνεχίσαμε την πρωτοβουλία αυτή και καλέσαμε σε μια πρώτη φάση όλο τον κόσμο να συμμετέχει πάλι σε μια συμβολική κίνηση στο κλείσιμο των διοδίων χθες. Από εκεί και πέρα ακολούθησε και του κυρίου Δημάρχου η πρόσκληση για επικεφαλής των παρατάξεων. Θέλω να πω ότι δεν ήταν μια λιανοτουφεκιά για να δείξουμε ότι να ποιοι είμαστε εμείς και τι κάνουμε. Ήτανε όπως και το γεγονός ότι σηκώσαμε το πανό μέσα στην ορκομοσία που έγινε και που κάποιοι μας κατηγορήσανε γι' αυτό ότι βεβηλώσαμε το χώρο. Το χώρο τον τιμούμε. Τιμούμε αυτόν τον χώρο για τους αγώνες, για τα συμφέροντα των ανθρώπων, για τα συμφέροντα των συμπολιτών μας και δεν θεωρούμε ότι προσβάλλουμε κανέναν χώρο με αυτόν τον τρόπο. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε έτσι. Έτσι εμείς αντιλαμβανόμαστε την παρουσία μας
εδώ μέσα. Συνεχίζω τώρα. Στο συγκεκριμένο. Η πρωτοβουλία μας αυτή λοιπόν είχε ως στόχο να δώσουμε ένα έναυσμα. Δεν θέλαμε να διεκδικήσουμε ούτε εύσημα ούτε τίποτα άλλο. Στόχος μας είναι να όλοι μαζί, και χαιρόμαστε για αυτή την πρωτοβουλία, όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα μεγάλο κοινό μέτωπο. Δεν θα σταθώ να πω ότι είναι ληστρικές οι συμβάσεις αυτές, δεν θα σταθώ να πω ποιοι ψήφισαν το 13, την ανανέωση αυτών των αποικιοκρατικών συμβάσεων, δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή, όλοι τα ξέρουμε. Αυτό που εγώ θέλω να βάλω είναι πρώτα και κύρια ότι θα πρέπει να έχουμε έναν κοινό μαζικότατο αγώνα. Έναν αγώνα στον οποίο θα είναι όλος ο κόσμος δίπλα. Άκουσα τους φορείς εδώ, άκουσα και εκπροσώπους. Έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή λίγο χαθήκαμε στο πώς θα πληρώνουν τα φορτηγά με τους παραδρόμους κλπ. Εγώ λέω το εξής. Ο άνθρωπος ο οποίος φεύγει καθημερινά από τη Λαμία για να πάει στη δουλειά του, γιατί θα πρέπει να πληρώνει διόδια όταν το μεροκάματο του είναι πενιχρό? Ο αγρότης ο οποίος θέλει να περάσει τα προϊόντα του, γιατί θα πρέπει να πληρώνει διόδια? Δεν είναι μόνο το θέμα αν τα μεγάλα φορτηγά περνάνε και αν θα είναι μόνο τα αλλοδαπά ή θα είναι τα ημεδαπά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι μόνο θέμα ότι θίγεται ο τουρισμός μας. Είναι και αυτό. Αλλά το ουσιαστικό είναι ότι ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει οι γονατίζει από τους φόρους. Θα του βάλουμε λοιπόν, και διόδια. Λοιπόν, σε εξέλιξη το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, θα συνδεθούμε και στην πορεία του δελτίου μας. Αλλά είπαμε, Γιώργο, λέγαμε ότι θα γίνει τροχαίο και περιμέναμε να γίνει το τροχαίο. Δεν κάναμε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Και κάπου νομίζω ότι έχει δίκιο σε όλα αυτά και ο κύριος Χρυσογοίδης. Θα δούμε σε λίγο βίντεο, γιατί απαντά στους φορείς, τον κύριο Μπακογιάννη, στους τοπικούς φορείς, που λέει τα ψηφίσαν κάποιοι τώρα που κλαίνε και οδύρονται. Πάμε όμως να δούμε συνολικά τι υπόθηκε στην κινητοποίηση χθες, αποσπασματικά, και θα δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πολλαπλά μηνύματα προς τα πολιτικά πρόσωπα και ιδιαίτερα στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των πλευρικών σταθμών διοδίων έστειλαν όλοι όσοι συμμετείχαν στην χθεσινή εκδήλωση, όπου σήκωσαν τις μπάρες για την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Αν και η συμμετοχή δεν ήταν η αναμενόμενη, όλοι με μία φωνή τόνισαν χαρακτηριστικά όχι σε άλλα χαράτσια στο νομό των διοδίων. Πραγματικά σε λίγο πάμε για το Ζάλογκο. Θα μαζευτούμε όλοι οι νηστικοί, οι πεινασμένοι, οι απελπισμένοι, αυτοί που δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα, που θα είναι η μεγάλη μάζα του ελληνικού λαού. Τώρα είναι τα 5 εκατομμύρια, σε λίγο θα είναι τα 7, μετά θα γίνουν τα 8, τα 9, τα 10 και θα πάμε για το Ζάλογκο. Ο καθένας όπου έχει ένα τέτοιο τοπίο, θα χορεύουμε και θα φεύγουμε ένας-ένας με τις οικογένειές μας. Αυτό, τίποτα άλλο. Προσωπική μου γνώμη θα ήταν να τεινάξουμε τα διόδια. Θα ήταν μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε για αυτά που μας έμαθαν στο στρατό και να κάνουμε και πρακτική. Πιστεύω θα αρχίσουν και αυτές οι πρακτικές, αν και αυτό ονομάζεται λαϊκισμός στις μέρες μας ή ακραία στοιχεία. Δεν με αφορά καθόλου προσωπικά. Θα συμμετείχα πολύ ευχαρίστως σε μια τέτοια πράξη. Κοιτάμε για άλλη μια φορά την πλήρη κατάργηση όλων των διοδίων. Οι δρόμοι, οι δημόσιοι δρόμοι, οι δημόσιοι αυτοκινητόδρομοι ανήκουν στο λαό, δεν ανήκουν στους καναλάρχες μεγαλοεργολάβους, στους οποίους τις έχουν παραχωρήσει τους δρόμους η κατάπτυστη μνημονιακή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ο λαός δεν έχει τίποτα να περιμένει. Ο λαός της Θειότιδας και της Λαμίας και όλων των γύρω περιοχών δεν έχει τίποτα να περιμένει από όλους εκείνους τους κυβερνητικούς βουλευτές που ψηφίσανε και τις συμβάσεις το 2007 και τις περσινές επικαιροποιημένες συμβάσεις το 2013. Πρέπει τώρα να βγει στους δρόμους. Μας χρωστάνε. Δεν μπορεί να μας χαρατσώνουν με διόδια για δρόμους τους οποίους έχουμε πληρώσει εμείς. Είναι απαράδεκτο, είναι αντισυνταγματικό να παρακολύουν την ελεύθερη διακίνησή μας. Βάλανε εδώ τα διόδια, διόδια για έναν δρόμο που ούτε καν έχει σχεδιαστεί. Ετοιμάζονται και να είναι οι συμπολίτες μας σε ακόμα μεγαλύτερη εγρήγορση, γιατί είναι το πείραμα εδώ, ετοιμάζονται και τα διόδια στην είσοδο της Λαμίας. Όλος ο νομός κοντά στα 13 διόδια έχει περικυκλωθεί. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Αλλά φαίνεται αυτός ο παραλογισμός είναι απόλυτη λογική για την κυβέρνηση που θέλει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μεγάλων εργολαβικών εταιριών, τα συμφέροντα των εταιριών που έχουν τους αυτοκινητόδρομους, που σπέρνουν παντού διόδια.
Περιμέναμε χρόνια βέβαια αυτή την εξέλιξη. Την είχαμε προβλέψει με βάση τις απαράδεκτες και ληστρικές και αποικιακές συμβάσεις παραχώρησης που είχαν γίνει το 2007 και αναθεωρήθηκαν προς τα χείρο την περσινή χρονιά. Περιμέναμε λοιπόν ότι θα και έξω από την πόλη μας και σιγά σιγά και ακριβώς στην είσοδο της πόλης θα έχουμε και άλλα διόδια. Ένα κράτος σοβαρό που θέλει να λέει ότι ασχολείται και δουλεύει για τον πολίτη και είναι στην υπηρεσία του πολίτη, του εργαζόμενου, πρέπει να έχει υπό τον ελεγχό του τα διόδια. Αυτοί δεν το έχουν. Εμείς θέλουμε να το έχουμε. Δεύτερο, ένα σοβαρό κράτος θέλει να έχει και πρέπει να έχει, να παρέχει μάλλον, ποιότητα στις μεταφορές, ποιότητα στη ζωή του πολίτη. Πρέπει να παρέχει ασφάλεια που δεν την παρέχουν σήμερα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και κυρίως πρέπει να παρέχουν και εργασία. Και η εργασία δεν δίνεται μόνο με προσφορά θέσεων, αλλά και μέσα από δραστηριότητες ανάπτυξης που τα διόδια, όσο και αν φαίνεται περίεργο, τις καθυποτάσσουν. Γιατί θεωρούμε ότι κάθε πολίτης πρέπει να αντιδράσει σε μια παράνομη ξεκάθαρα διαδικασία, η οποία αποδεικνύει το πώς οι υποταγμένοι κυβερνητικοί πολιτικοί της διαπλοκής έχουν εκχωρήσει τα δικαιώματα του λαού στα μεγάλα συμφέροντα. Θεωρούμε ότι το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης του κάθε πολίτη σε δρόμους ασφαλής, ταχείας κυκλοφορίας, που ήταν πάντα το όνειρο και ο στόχος μας, για να μην θρυνούμε τα θύματα στο πέταλο του Μαλλιακού όπως γινόταν παλιότερα, δεν υλοποιείται σήμερα. Με τη συγκεκριμένη τακτική των διοδίων να πολιορκούν τη Λαμία, διασπαρμένα σε όλη τη Φθιώτιδα, θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην διακίνηση. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών και υπάρχει ένα σοβαρό κίνδυνο να γυρίσουμε στη δεκαετία του 60. Και πρέπει κάτι ανάλογο να κάνουν και όλα τα δημοτικά συμβούλια, αυτό που κάνει ο Δήμος Λαμίας, διότι σε λίγο καιρό θα τα φέρουν ακόμη και στη Μακρακόμικη Σπυρχιάδα. Ήδη από ό,τι έμαθα και άκουσα εδώ, ότι ετοιμάζουν και διόδια στο Σταυρό, στον καινούργιο δρόμο που θα ανοίξουν σε ένα χρόνο περίπου. Εάν δεν κινητοποιηθεί όλη η κοινωνία, όλο του νομού Φθιώτιδας, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Διότι τα πράγματα πηγαίνουν προς το χειρότερο. Είμαστε ο μόνος νομός, πιστεύω, στην Ελλάδα που έχει τόσα διόδια. Ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Ξαφνικά περνάμε τη μία μέρα και μετά από πέντε μέρες βλέπουμε διόδια σε κάποια σημεία. Πρέπει να αντιδράσουν έντονα όλοι οι πολίτες της Φθιώτιδας να σταματήσει αυτό το κακό. Οι ενέργειες οι οποίες έχουν δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα είναι πολιτικές. Τόσο η σύμβαση το 2007 που την ψήφισαν τα κόμματα στη Βουλή, όσο και η σύμβαση, η αναθεώρηση που ψηφίστηκε πέρυσι τον Δεκέμβριο, ήταν πράξεις οι οποίες δημιουργήσαν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε σήμερα και τα οποία ταλαιπωρούν την κοινωνία. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Οι εθνικοί δρόμοι δημιουργηθήκαν για να μπορούν να διακινούνται με ασφάλεια τόσο οι άνθρωποι όσο και τα προϊόντα. Η τιμολογιακή πολιτική την οποία έχουν επιβάλει έχουν οδηγήσει όλα τα αυτοκίνητα να κινούνται σε εναλλακτικούς δρόμους, είτε αυτοί είναι παράδρομοι είτε είναι παράπλευροι. Θέλω να πω κάτι άλλο και δεν θέλω να είμαι μάντης κακών. Αυτή η τιμολογιακή πολιτική, η οποία είναι καταστροφική και η οποία μου θυμίζει λίγο το ΦΠΑ με το 23% που δεν εισπράταν τίποτα και το μειώσανε και αρχίσαν και εισπράτανε, θέλω να πω ότι θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα ασφάλειας στους παραδρόμους και στους δρόμους στους οποίους κινούνται όλα τα μεγάλα αυτοκίνητα, τα οποία δεν έχουν τις δυνατότητες πια, όταν η αξία της εργασίας, η αξία της ακίνητης περιουσίας έχει πάει στο 50%, το μοναδικό που ανεβαίνει είναι το διόδιο. Λοιπόν, συνδεόμαστε ζωντανά ξανά με την αίθουσα της Οδού Ενιάνου. Μιλάει ο κύριος Σαγιάς από το Πορτοκαλί Σύγχρονη Πόλη. Να τον ακούσουμε. Για τα διόδια, να το στηρίξετε συντοπίτες μας. Περαιτέρω. Λένε κάποιοι όχι σε όλα τα διόδια γενικώς. Πολύ καλά κάνω. Θέλω όμως παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, να μου εξηγήσετε πώς θα ανατραπούν με κινητοποιήσεις αγώνα δρόμου και μετόπων οι συμβάσεις που έχει υπογράψει μια πολιτεία συντεταγμένη. Διότι εγώ μπήκα στον κόπο να διαβάσω και τι λέει το Υπουργείο, όπως και πολλοί από εσάς. Και λέει, το ψήφισε η Βουλή, μάλιστα.
είναι εντάξει νομικά με τις εγκρίσεις τις προβλεπόμενες. Μάλιστα. Έχουμε τις τρεις εξουσίες μαζί μας. Δεν λέω εγώ για αστικό καθεστώς και ταξική κοινωνία, γιατί σε αυτά είναι μια φιλολογική συζήτηση. Τα έχουμε μαζί μας και μας φωνάζουν εμάς. Τι θέλετε να πείτε τώρα? Καταλάβατε γιατί το πρώτον καταδεικνύω την προσωπική και πολιτική ευθύνη ενός εκάστου και θέλω να σας πω ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας τόσα χρόνια και τώρα? Θέλω να ρωτήσω, πού θα βρεθούν τα χρήματα για την κατασκευή νέων δρόμων και τη συντήρηση παλαιών και νέων δρόμων? Όταν όλοι λοιπόν λέμε να τα πετάξουμε, ωραία, ωραία, θέλω να μου πείτε από ποιο κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου, της Περιφέρειας, του Ελληνικού Κράτους θα βρεθούν τα λεφτά να φτιάξουμε δρόμο? Εννοείται ότι είμαι εναντίον των εταιριών και των διοδίων με τον τρόπο που τα διαχειρίζονται. Αλλά κάνω επίκληση στην υπευθυνότητα και τη σοβαρότητά μας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν ομονοήσουμε πρέπει να έχουμε σοβαρά επιχειρήματα για να μπορούμε να σταθούμε σε ένα δημόσιο διάλογο. Βεβαίως και εγκαλώ την ελληνική πολιτεία και τους πολιτικούς της που δεν μπορούν, όπως είπε κάποιος συνάδελφος, να φτιάξουν ένα δρόμο. Ναι, δεν μπορούσαν να φτιάξουν ένα δρόμο. Γι' αυτό περάσαμε εκεί που περάσαμε. Ας λάβουμε τα μέτρα μας να φροντίζουμε να έχουμε πολιτικούς που θα μπορούν να φτιάξουν ένα δρόμο. Τι θα γίνει με τις υπάρχουσες? Λοιπόν, ελπίζω να έχει σχόλια τώρα, Γιώργο, για το επόμενο ρεπορτάζ, γιατί πολλοί μου λένε ότι είσαι χαλαρός σήμερα. Βάζουν με τα σχόλια. Ερωτήματα σοβαρά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μόνο που έχω εδώ πέρα μια αναλυτική ανακοίνωση του κυρίου Χρυσοχοίδη και αν θυμάμαι καλά, έχει φτιάξει ένα πολύ έτσι, ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Κρατιέμαι λίγο για να τα ακούσουν όλα και οι πολίτες να έχουν μια σφαιρική εικόνα. Μαζεύω φόρα ουσιαστικά. Αλλά... Μας είδα χαλαρό και πήρα και μηνύματα ότι δεν κάνει σχόλια γι' αυτό. Αλλά θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε όλα. Λέει ο κύριος Σαγιάς, τον ακούσαμε τώρα να λέει: από πού θα βρούμε χρήματα άμα πούμε να κλείσουν τα διόδια? Ωραία. Γιατί τα δώσαμε? Γιατί δώσαμε τους αυτοκινητοδρόμους ενώ τους έχουμε φτιάξει εμείς? Τι με νοιάζει από πού θα βρουν λεφτά? Να κόψουν το λαιμό τους να βρουν. Εμείς δεν τους πληρώσαμε τους δρόμους. Και τους κάναν δώρο αυτοί. Και τους πληρώνουμε ακόμα. Και τους κάναν δώρο. Ναι. Εδώ βέβαια, με αποστομώνει ο κύριος Χρυσοχοίδης, θα το πεις και εσύ, θα ακουστείς το ρεπορτάζ, αλλά το διαβάζω. Το Συμβούλιο Επικρατείας έχει αποφανθεί τελεσίδικα και έχει απορρίψει επικαλούμενο την προτεραιότητα του δημοσίου συμφέροντος αιτιάσεις τοπικών παραγόντων ή κατοίκων σχετικά με τα διόδια. Αντιπάλεψε το αυτό τώρα. Παραπάνω λέει. Είναι σε τείχος δηλαδή. Παραπάνω, σε τείχος, αυτό. Παραπάνω λέει. Το σύνολο των εξουσιών της ελληνικής δημοκρατίας. Το σύνολο των εξουσιών της ελληνικής δημοκρατίας έχει εξετάσει, νομοθετήσει, δικάσει και τελικά εφαρμόσει τα σχετικά με τους αυτοκινητόδρομους και τα διόδια θέματα. Γιώργο, να δούμε. Έχει περάσει το θέμα δηλαδή από όλες τις εξουσίες. Το έχουμε φτιάξει, το έχουν κλειδώσει. Ναι, είναι κλειδωμένο. Είναι κλειδωμένο ακριβώς. Άρα τώρα γιατί φωνάζουμε? Άρα ερχόμαστε. Και λέμε τι? Ερχόμαστε στις λύσεις που πρότειναν κάποιοι, τις ακραίες λύσεις. Ζάλογο. Είναι διατεθειμένοι όσοι συζητούν σήμερα να πάρουν τέτοιου είδους αποφάσεις? Δεν ξέρω. Για να δούμε όμως τι έχει πει. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης και ποιους κάρφωσε με το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο. Τον κύριο Σταυρογιάννη και τον κύριο Μπακογιάννη. Επιστρέφουμε. Εχμές κατά του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος Κώστα Μπακογιάννη και αυτοδιοικητικών παραγόντων της περιοχής άφησε ο Υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοίδης απαντώντας την κριτική που δέχθηκε με αφορμή το άνοιγμα πλευρικών σταθμών διοδίων στην Φθιώτιδα από τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος. Είχε προηγηθεί αντίδραση του Κώστα Μπακογιάννη στο άνοιγμα των πλευρικών διοδίων στο Μόλο και τις Θερμοπύλες, όπου τόνιζε χαρακτηριστικά. Η θέση των διοδίων έχει εξελιχθεί σε πραγματική μάστιγα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Οι χθεσινοβραδινές, βεβαιασμένες και πρόχειρες κινήσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα κυριολεκτικά να σφικτιούν δύο μοναδικά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, το μνημείο του Διάκου στην Αλαμάνα, αλλά και οι Θερμοπύλες, είναι ανεπίτρεπτες, είναι πραγματικά απαράδεκτες. Αφήστε δε, θα προσέθετα, που αντιβαίνουν στην κοινή λογική. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε πολλές φορές εκφράσει την άποψή μας για το συγκεκριμένο θέμα ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος διερευνά νομικά το ζήτημα
για να δει ποια είναι τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να δώσουμε μία απάντηση. Μία απάντηση εκ μέρους όλου του λαού της Περιφέρειας Θεάς Ελλάδος, εκ μέρους και των 5 περιφερειακών ενωτήτων. Αυτή η ιστορία δεν πάει άλλο. Ως εδώ. Το Υπουργείο Υποδομών υπερασπίστηκε για μία ακόμη φορά τις συμβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητόδρομων, σημειώνοντας ότι εγκρίθηκαν δις από τη Βουλή το 2007 και το 2013 αντίστοιχα. Και μάλιστα, όπως αναφέρει, είναι δε χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των διαμαρτυρωμένων υπάρχουν και ορισμένοι που ψήφισαν τις συμβάσεις αυτές. Το Υπουργείο σημειώνει ότι ήταν εν γνώση της Βουλής ο προγραμματισμός της λειτουργίας πλευρικών σταθμών διοδίων και ούτε βεβαιασμένες ούτε πρόχειρες κινήσεις έλαβαν χώρα, ούτε βέβαια πρόκειται να συμβούν στο μέλλον. Η συμβάση παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων είναι απόλυτα διαφανής και λεπτομέρης επισημένη, τονίζοντας ο Υπουργός ότι το Συμβούλιο Επικρατείας έχει αποφανθεί τελεσίδικα και έχει απορρίψει, επικαλούμενο την προτεραιότητα του δημοσίου συμφέροντος, αιτιάσεις τοπικών παραγόντων ή κατοίκων σχετικά με τα διόδια, ενώ συμπεραίνει ότι το σύνολο των εξουσιών της ελληνικής δημοκρατίας έχει εξετάσει, νομοθετήσει, δικάσει και τελικά εφαρμόσει τα σχετικά με τους αυτοκινητόδρομους και τα διόδια θέματα. Η πυκνότητα, τονίζει ο κύριος Χρυσοχοίδης, των μετοπικών σταθμών διοδίων, για την οποία παραπονιέται η φθιότητα, όχι μόνο δεν αποβαίνει σε βάρος των χρηστών, αλλά αντίθετα είναι υπέρ της αναλογικής χρέωσης, και τούτο γιατί το διόδιο τέλος του σταθμούς αυτούς υπολογίζεται με μικρότερο μήκος χρέωσης. Οι κάτοικοι του Μόλου, συμπληρώνει ο Υπουργός, με την ανακοίνωσή του κατά την κίνησή τους προς Λαμία και από Λαμία προς Μόλο, δεν διέρχονται από πλευρικό σταθμό διοδίων, δοθέντος ότι και οι δύο πλευρικοί σταθμοί αφορούν αποκλειστικά τους εξερχόμενους από τον αυτοκινητόδρομο στην κατεύθυνση προς Λαμία και τους εισερχόμενους στον αυτοκινητόδρομο στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Επιπλέον δεν πληρώνουν διόδια στον σταθμό της Αγίας Τριάδας κατόπιν συμφωνίας με τον παραχωρησιούχο από το 2010. Καμία εσωτερική μετακίνηση δεν επιβαρύνεται με διόδια. Διόδια χρεώνονται μόνο για μετακινήσεις επί του αυτοκινητόδρομου, ο οποίος πρωτίστως προσφέρει ασφάλεια και εξοικονόμηση χρόνου, αγαθά δηλαδή που επίσης αποτιμώνται στην τιμή του διοδίου. Τα έσοδα από τα διόδια επενδύονται 100% στην κατασκευή των δρόμων, τονίζει ο κύριος Χρυσοχοίδης, που δίνουν ζωή και μέλλον σε φθιότητα και στερεά Ελλάδα. Δεν θέλουμε να δώσουμε συνέχεια σε ανακοινώσεις που ανακατεύουν την κοινή μας περηφάνεια και ιστορία, την Αλαμάνα και τις Θερμοπύλες, με τις τωρινές αντιπαλότητες, σημειώνει. Ας φροντίσουν οι τοπικοί άρχοντες για τη συντήρηση του μνημείου του Διάκου και των άλλων εθνικών θησαυρών που έχουν στις περιοχές τους. Δεν τα αποκλείουν τα διόδια και οι δρόμοι. Από τα χορτάρια κόβεται η προσπέλαση και τα σημαδεύει η εγκατάλειψη, σύμφωνα με καταγγελίες των ίδιων των κατοίκων, καταλήγει το Υπουργείο. Δεν μπορούμε να τον αδικήσουμε πάντως σε αρκετά σημεία τον κύριο Χρυσοχοίδη. Αν και πολλοί λένε ότι. Δεν μπορούμε να τον αδικήσουμε σε αρκετά σημεία, τον αδικήσω εγώ σε όλα. Γιατί όλα αυτά τα οποία έχει λέει. Σχόλιο και όλα αυτά τα οποία λέει. Ναι, 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 ναι. Ναι, λέει είναι, κάποιοι το ψήφισαν. Είναι ψηφισμένα. Είναι ψηφισμένα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από ανθρώπους που υποστήριζαν την κομματική πειθαρχία και υποστήριζαν και τα συμφέροντα. Από αυτούς είναι ψηφισμένο. Άρα. Δεν το λέει πουθενά ο κύριο Χρυσοχοίδη. Καρφώνει τον Νίκο τον Σταυρογιάννη που το 2007 στο πλαίσιο της κομματικής πειθαρχίας ψήφισε τα διόδια. Δεν λέει τίποτα για το 2013 για αυτούς που δεν τα ψήφισαν. Δεν αναφέρεται στα πολιτικά πρόσωπα που δεν ήταν στις κινητοποιήσεις. Δεν μιλάει για τους βουλευτές. Δεν λέει για τον κύριο Σταϊκούρα. Δεν λέει για τον κύριο Κουτσικανακόπουλο. Δεν λέει για την κυρία Μακρύ. Τίποτα. Γιατί δεν εμφανίστηκαν στις κινητοποιήσεις. Τι να εμφανιστούν, να πούνε, αφού τα έχουν ψηφίσει. Τι να πούνε. Ο Δήμαρχος Λαμίας όμως, όταν τους. Να μην πω ότι τους έκανε. Και το γύρισε, τους ενοχλεί. Τους ενοχλεί. Το 2013 όμως, στην αναπροσαρμογή. Δεν το ψήφισε ο Νίκος ο Σταυρογιάννης. Έτσι. Δεν το ψήφισε, είναι αλήθεια αυτό. Έτσι, έτσι. Όχι, όχι, δεν το λέω γι' αυτό εγώ. Δεν το λέω γι' αυτό. Οι άρχοντες θα κριθούν από αυτά που κάνουν. Τώρα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Απλά να θυμίζουμε λίγο και στον κύριο Χρυσοχοίδη, γιατί ξεχνάει. Ότι τα συμφέροντα λιμένονταν προκρίσεις στην Ελλάδα. Καλά, βέβαια, αυτό είναι προφανές. Και συνεχίζουν να λιμένονται την Ελλάδα, τα συμφέροντα. Και μετά κρίσεις. Ακούστηκαν και σχετικές δηλώσεις, έτσι. Οι καναλάρχες που έχουν γίνει μεγαλοεργολάβοι και κανείς δεν δίνει σημασία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όχι μόνο τα κεντρικά. Υπάρχουν και εδώ μέσα μαζικής ενημέρωσης που ειδικεύονται στο σπατουλάρισμα. Σπάτουλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάποια. Τι καλά όλα, αγιο. Συστημικά λέγονται και υπάρχουν και στην περιφέρεια.
Αγιογραφίες. Ακριβώς, από το στόμα μου το πήρες. Αγιογραφίες σας παρακαλώ. Και καλό θα είναι οι πολίτες να το εκτιμούν και αυτό. Και οι φορείς. Και οι φορείς. Σωστά. Λοιπόν, νομίζω έχουμε και τοποθέτηση. Να μείνουμε στο τελευταίο. Ναι. Ασχοληθήκαμε με τα καρφιά του κυρίου Χρυσοχοίδη στον κύριο Σταυρογιάννη. Πάμε στα καρφιά στον κύριο Μπακογιάννη. Τόλμησε ο κύριος Μπακογιάννης να μιλήσει για τα μνημεία της περιοχής. Είπε για δύο πολιτιστικά μνημεία. Τι λέτε, μνημεία, κύριε Χρυσοχοίδη, σοβαρά? Σοβαρά μιλάτε? Σχολιάζετε τα μνημεία της περιοχής? Εδώ είπε όμως ότι είναι ευθύνη του. Το τι έχετε κάνει εσείς στα χορταριασμένα μνημεία της περιοχής, αναρωτηθήκατε από τότε που αναλάβατε υπουργός? Τι κάνατε εσείς δηλαδή? Τα έχετε αναδείξει? Σχεδιάσατε δρόμους που να τα αναδεικνύουν? Οι δρόμοι που σχεδιάσατε μήπως περνάνε κάποιες εκατοντάδες μέτρα μακριά από τα μνημεία? Και τώρα δεν τα βλέπει κανείς. Γιατί κάποιος όταν περνούσε από τον εθνικό δρόμο στην σωστά, Ελλάδα, έτσι, ήθελε δεν ήθελε, τον έβλεπε το Λεωνίδα μπροστά του. Και το ήθελε δεν ήθελε. Και την Αλαμάνα, τον Αθανάσιο Διάκο. Έτσι, ξέρουμε μόνο να τα δίνουμε στο ΤΑΙΠΕΔ, να τα ξεπουλά, γιατί το ΤΑΙΠΕΔ ξεπουλά και αρχαιολογικούς κόρους. Το ΤΑΙΠΕΔ, σήμερα που μιλάμε. Mm-hmm. Αντί να παρέμβετε εκεί να γίνει κάτι διαφορετικό προς όφελος, τώρα κάνουμε σχόλιο και για τα χορταράκια. Ευτυχώς ο Σεβασμιότατος, ευτυχώς ο Σεβασμιότατος το άρπαξε που είναι πανέξυπνος και επιχείρησε να τον βάλει στη θέση του. Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Έχει και πολιτικό, αν θέλεις. Τον κύριο Χρυσοχοίδη. Για να ανέβει στη Φθιώτιδα ο κύριος Χρυσοχοίδης τώρα για να δούμε. Ας έρθει στη Φθιώτιδα τώρα. Να μην στέλνει όμως τον κύριο Σιμόπουλο. Για να τα ακούει αυτό. Να μην στέλνει τον κύριο Σιμόπουλο. Να μην τα ακούει ο κύριος. Να μην στέλνει ο κύριος Χρυσοχοίδης τον κύριο Σιμόπουλο στην περιοχή εδώ. Που κοίταγε ο άνθρωπος, τα έχει χαμένα. Σου λέει, δεν ξέρω τι με περιμένει. Δεν λέμε για τα χρονοδιαγράμματα που μας φλωμώσαν στο ψέμα τον Αύγουστο, πότε θα είναι έτοιμα όλα αυτά. Μας τα έχω, κύριος Καραναστάσης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο αυτή την καταπληκτική τοποθέτηση του Μητροπολίτη Φθιώτιδας για τον κύριο Χρυσοχοίδη. Το είναι απαράδεκτο. Αυτό λέω μόνο. Ούτε θα αναθέσουμε σε κανένα να μας κάνει παρατηρήσεις για τα μνημεία μας. Τα μνημεία είναι δικά μας. Το αίμα που χύθηκε είναι των προγόνων μας. Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε μεγάλο εξουσιαστή να ομιλεί περιφρονητικά για τον λαό αυτόν που έχει μεγάλη αξιοπρέπεια. Για να έχουν χορταριάσει τα μνημεία, είναι δική μας ευθύνη. Δεν επιτρέπουμε σε κανένα να μας προσβάλλει. Αυτό είναι έπαρση εξουσίας που δεν συγκρίνεται με τίποτα. Λυπούμε πάρα πολύ, ενώ είναι ευγενέστατος ο άνθρωπος αυτός. Πώς έφτασε να πει τέτοια πράγματα? Ίσως να τα συνέταξαν άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, το όνομά του φέρει και είναι ντροπή. Κάθε μέρα απογοητευόμεθα με τα μέτρα που λαμβάνουν. Δεν λαμβάνουν υπόψη ότι ο λαός υποφέρει. Και όπως λέω στη δήλωσή μου, υπάρχουν τόσα προβλήματα που είναι εντελώς απαράδεκτο να προσθέτουμε και άλλα προβλήματα τα οποία ξεπερνούν τις αντοχές του λαού. Εγώ βλέπω τώρα προσωπικά. Μα κάθε τόσο πρέπει να έχουμε το χέρι στην τσέπη να πληρώνουμε διόδια. Πήγα στην Τραγάνα να ανεβώ στο μοναστήρι για να δω τον πατέρα Εφραίμ, παράπλευρο διόδιο. Άλλο εκεί. Λέω, κοπέλα μου, δεν μου λες τώρα, δεν θα μπορεί κανείς να περπατάει μέσα στο χωριό? Δηλαδή, ο δεσπότης μπορεί να τα πληρώσει. Αυτοί οι απλοί άνθρωποι του χωριού που πηγαίνουν στα χωράφια τους, που θέλουν να πάνε στην Αταλάντη, να έρθουν στη Λαμία, καλά θα είναι με το χέρι στην τσέπη. Εγώ βλέπω ότι κάθε μέρα ο κόσμος πρέπει να ξεσηκώνεται. Αυτή η δουλειά θα γίνεται? Θα είμαστε κάθε μέρα στη διαμαρτυρία? Θέλουμε ειρηνική ζωή. Θέλουμε ηρεμία ψυχής, να αντιμετωπίσουμε τον σταυρό μας με υπομονή και ηρεμία. Ξέρετε τι είναι να έχει κανείς το πρόβλημά του και να μην έχει και αυτοσυγκράτηση? Αυτό το μέτρο των διοδίων, μα ακούω ότι θα μπουν και άλλα διόδια. Δηλαδή στη Μητρόπολη μου μέσα για να κυκλοφορήσω πρέπει να πληρώσω καμιά δεκαριά διόδια. Καλά δηλαδή τι θα γίνει? Δηλαδή γλιτώσαμε τις ομαδικές κηδείες και τα ατυχήματα από το πέταλο του Μαλλιακού. Τώρα πάμε παραδίπλα για να συνεχιστούν αυτά. Ο λαός φορολογείται για τι πράγμα? Για να πεθαίνει? Εγώ δεν είμαι πολιτικός, ούτε αποσκοπώ σε άλλα πράγματα. Απλώς βλέπω την πραγματικότητα και λέω την αλήθεια, ότι δεν πάει άλλο. Μάλιστα.
καθαρή γλώσσα, τη γλώσσα της αλήθειας από τον Μητροπολίτη. Αν και θα έπρεπε να το κάνουν πολιτικά πρόσωπα τώρα, Γιώργο, έτσι όχι ο. Και εγώ προτείνω, και δεν τον... και εγώ προτείνω στο Σεβασμιότατο, επειδή ο λόγος του περνάει περισσότερο από τους πολιτικούς και επειδή φοβούνται να πάνε κόντρα την οργή των χριστιανών τα πολιτικά πρόσωπα ακόμη. Άλλο αν παίρνουν άλλου είδους όρκους. Να τα θυμίσουμε και αυτά, να μην τα ξεχνάμε. Κάποιοι ορκίζονται αλλιώς. Έχουν σταματήσει τον θρησκευτικό όρκο, τον χριστιανικό όρκο. Ορκίζονται πολιτικά. Ο κύριος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, λοιπόν, θεότητας ο κύριος Νικόλαος, μπορεί να πάρει και ένα τηλεφωνάκι τον κύριο Χρυσοχοίδη. Και δεν μπορούν να του πάρουν πολιτικά πρόσωπα. Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα μας τον πρώην βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Θοδωρή Χιμάρα. Θέλει να κάνει ένα μικρό σχόλιο για το θέμα των διοδίων. Καλησπέρα, κύριε Χιμάρα. Καλησπέρα, κύριε Βούτσελε. Σας ακούμε για το θέμα πρώτα, των διοδίων. Πρώτα να ευχαριστήσω και να εκφράσω το σεβασμό μου στον Μητροπολίτη, ο οποίος δεν κρύβεται και άρχισε να παίρνει θέση για το καλό του ελληνικού λαού και το καλό του χριστιανισμού μας, για τα παιδιά μας. Κάποιοι άλλοι δεν το παίρνουν όμως το θάρρος αυτό, κύριε Χιμάρα, και μιλάμε για τα πολιτικά πρόσωπα. Πείτε μου. Η εκκλησία μας, η εκκλησία, η ορθόδοξη εκκλησία, είναι αυτή η οποία έχει συμβάλει τα μέγιστα σε κάθε δύσκολη στιγμή που περνάει η χώρα μας. Και το 1821 και το 1940. Μην γυρνάμε πίσω τώρα, έχει, πάμε στο θέμα, κύριε Χιμάρα. Όχι, όχι, είναι σημαντικό και έχει δώσει και αίμα. Τώρα, όσον αφορά τα διόδια, εγώ είμαι ακριβώς όπως η πολιτική. Του νομού μας. Στην Αμερική το χθες είχαμε την παγκόσμια πρωτοτυπία της οτοαπαγόρευσης. Και το τονίζω. Στην Ελλάδα το σήμερα έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία της απαγόρευσης των μετακινήσεων. Εμείς οι ανεξάρτητοι Ελληνές με το στόμα του πρόεδρου μας, το πάνω του Καμένο, ναι, θα ανοίξουμε, ανοίξαμε, ανοίγουμε τώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάει ο πρόεδρος και βγήκε έξω. Ανοίγουμε το θέμα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα έχουμε και συνέχεια και αναφέρουμε στο θέμα των διοδίων. Δηλαδή. Το οποίο είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο δεν είναι μόνο διάστατο, αλλά έχει πολλές διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι το υπερβολικό τίμημα. Το τίμημα το οποίο δεν μπορεί να πληρώσει απλώς ένας φορολογούμενος πολίτης και ο οποίος έχει πληρώσει την κατασκευή των δρόμων, την ΠΑΦΕ, η οποία η χάραξη δεν είναι τωρινή, το μεγαλύτερο κομμάτι της είναι αρχική χάραξη. Πώς θα αλλάξει, πώς θα το αντιμετωπίσετε. Και το άλλο θέμα, η άλλη διάσταση, είναι ότι πλέον έχουν αρχίσει και μπαίνουν τα διόδια στους παραδρόμους, έτσι ώστε να εμποδίσουν όσο το δυνατόν τη διέλευση του κόσμου. Πώς θα τα εμποδίσουμε όλα αυτά, κύριε Χιμάρα? Αυτά είναι γνωστά, τα γνωρίζουμε και εσείς και εμείς. Τι κάνουμε τώρα? Όχι, όχι, δεν είναι γνωστά. Με οποιασδήποτε κινήσεις εντός και εκτός Βουλής. Με δημοκρατικούς τρόπους και φυσικά με επαγρύπνηση του ελληνικού λαού. Πρέπει ο ελληνικός λαός και στους δρόμους να βγει και να δείξει ότι μέχρι εδώ και μην παρέχει και στις επόμενες εκλογές, οι οποίες δεν θα είναι μακριά. Στις επόμενες εκλογές, οι οποίες ενδέχεται να είναι το Μάρτιο του 2015 και νωρίτερα, να μετουσιώσει την αντίθεσή του, την αντίδρασή του για αυτό και για πολλά άλλα θέματα, με δημοκρατική πράξη, δηλαδή με την ψήφο του, καταψηφίζοντας. Τώρα, θα μου επιτρέψετε λίγο, γιατί εάν υπήρχαν οι παράδρομοι και ήταν σωστοί οι παράδρομοι, κάποιος θα μπορούσε να επιλέξει, είναι σημαντικό αυτό να πω, μεταξύ της γρήγορης και ακριβής διέλευσης από τα διόδια ή της αργής και φτηνής μετακίνησης από τους παραδρόμους. Όμως, το δίλημα ή πληρώνεις ακριβά και περνάς, θα ήταν τότε. Ή δεν περνάς, που είναι τώρα, γιατί δεν υπάρχουν οι παράδρομοι. Άρα για το Θοδωρή το Χιμάρα καταστρατηγείται η ελευθερία των μετακινήσεων. Έχουμε περιορισμό πλέον των μετακινήσεων στην Ελλάδα μας, το οποίο σημαίνει περιορισμό της ελευθερίας, δηλαδή λιγότερη δημοκρατία. Επίσης, ακριβότερα διόδια σημαίνει ακριβότερα αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και πρέπει το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, ακριβότερο γάλα, ακριβότερο λάδι, ακριβότερο ρύζι, ακριβότερες πάνες για τα παιδιά μας. Να ολοκληρώσουμε, κύριε Χιμάρα. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε συμπερασματικά. Δεν σας άκουσα. Άρα, ακριβότερα διόδια, λέω, σημαίνει και λιγότεροι τουρίστες. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί το τελευταίο χρόνο γίνεται πολύς λόγος για τον τουρισμό. Άρα, λιγότεροι τουρίστες, λιγότερο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, άρα
νέα μέτρα από την Τρόικα. Ωραία. Άρα οι ανεξάρτητοι Έλληνες παγρυπνούν για το θέμα αυτό, κύριε Χιμάρα, να κλείσουμε με αυτό, έτσι δεν είναι? Οι ανεξάρτητοι Έλληνες πέραν το θέμα αυτό στη Βουλή. Σας θυμίζω πριν από λίγους μήνες με τον κύριο Κουίκ που κάναμε διελεύσεις και κάναμε. Ήμασταν παρόν στις εκδηλώσεις της Τηλίδας, την Τραγάρα και οπουδήποτε αλλού, μέσα στο νομό μας, στο νομό Φτιότητας. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν αρχίσει τον αγώνα για τα διόδια. Μάλιστα. Για να φύγουν τα διόδια, για να μειωθούν τα διόδια και για να σταματήσει αυτό που γίνεται. Γιατί αν είχε γίνει ο παράδρομος, παραδείγματος χάρη, μετά το πράγμα. Είναι γνωστό κύριε Χιμάρα. Μην το ανοίξουμε άλλο. Ωραία. Δεν τον έχουμε τον παράδρομο. Σηκώνεται το θέμα, το παρακολουθούμε και εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χιμάρα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Επιτρέψτε μου μισό λεπτό, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω. Έχουμε μισό λεπτό γιατί πιέζουν για να προχωρήσουμε στη θεματολογία σύντομα. Θα μιλήσω για το γατοπέδι, δεν θα πάρω πολύ χρόνο. Αλλά ο μοχλός που η κυβέρνηση Καραμαλή έπεσε ήταν το σκάνδαλο του βατοπεδίου. Οι αποφάσεις του πρωτοδικείου δικαιώνουν τη μονή βατοπεδίου για τις συναλλαγές που αποδείχθηκε ότι οι κατηγορίες δεν ισχύουν πλέον. Όμως ο Καραμαλής, όπως ο Καραμαλής έπεσε, θυμηθείτε, αφημηθεί ο ελληνικός λαός, το μέλος με το οποίο το Πασόκ τότε επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία και στον κόσμο τον Καραμαλή. Όμως σήμερα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι αγκαλιά με κύριο το Πασόκ. Εγώ παραμένω όμως πιστός στις αρχές και θα πιστεύω και στα ιδανικά μου. Ας θυμάται όταν πάει να ψηφίσει ο ελληνικός λαός πλέον την ιστορία. Γι' αυτό σας μίλησα και είπα ότι το 1821 και το 1940. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χιμάρα. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Παραλαμβάνω ότι είναι σε εξέλιξη το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε ξανά, να φιλοξενήσουμε και απόψεις και από τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θανάση Γιαννόπουλο, αλλά και τον κύριο Αποστόλου, να συνδεθούμε λίγο, να δούμε ένα ακόμη απόσπασμα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ο κύριος Τάσος Χρονάς από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Πώς μπορούμε να λέμε, εγώ λέω όχι στα διόδια, οι άλλοι ναι στα διόδια με άλλο τρόπο. Ας πω κάτι. Δεν είναι τα προβλήματα από παρθενογένεση. Το 2007 η Βουλή ψήφισε μια σύμβαση που ήταν σαν απόρρια των διαδικασιών για την κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων. Αυτή τη σύμβαση όταν την ψήφισε, την ψήφισε και ο κύριος Δήμαρχος, ήταν τότε βουλευτής. Έτσι. Είναι η ουσία των πραγμάτων, η αφετηρία των προβλημάτων. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Το 2013, κύριε Πρόεδρε του ΤΕΕ, γιατί είστε και σύμβουλος της πολιτείας, δεν έγινε τίποτε άλλο παρά τρεις τροποποιήσεις. Η μία αφορούσε τις προθεσμίες, η άλλη τα χρονοδιαγράμματα και η άλλη τις υποχρεώσεις των αναδόχων. Ακριβώς. Πουθενά δεν μπήκαν καινούργια διόδια. Τα διόδια που προβλέπονται το 7 είναι και σήμερα. Συνεπώς, δεν είναι, κύριε Δήμαρχε, πρόβλημα τα νέα διόδια, είναι τα διόδια. Η πολιτική που τα επιβάλλει και τα επέβαλε, η πολιτική που υποστηρίζεται και εσείς και ο κύριος Κοτρογιάς. Και φυσικά με θρησκευτική ευλάβεια υπερασπίζεται ο κύριος Χρυσοχοίδης στα πλαίσια της κυβέρνησης. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ούτε παρθενογένεση, ούτε σε γυάλινο κλουβί είμαστε εδώ μέσα. Όχι από τη μια ανεξάρτητη, από την άλλη κάνουμε ό,τι κάνουμε και ερχόμαστε εδώ, όλοι αδέρφια είμαστε. Δεν είναι έτσι. Θα αναλάβετε τις ευθύνες σας. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Δεν υπάρχει. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, να πάμε να κάνουμε μέτωπο και του βγήκε θετικό την ενότητα. Τέτοιου είδους ενότητα. Αν δεν υπάρχει ενότητα στόχου, η ενότητα είναι επίπλαστη. Και ενότητα επίπλαστη είναι αυτοσκοπός. Μπορεί να ικανοποιεί κάποιους, δεν ικανοποιεί το αποτέλεσμα και το λαό που χρειάζεται να δει αποτελέσματα. Εμείς αυτό θέλουμε να το υπογραμμίσουμε. Έρχομαι στις συμβάσεις παραχώρησης. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το ίδιο θέμα, πάντα σε σύνδεση. Καλά τα λέει ο Χρονάς πάντως. Ναι.
αρκετά καλά. Να δούμε τι λέει και ο πρώην Υπουργός, ο Θανάσης Ογιαννόπουλος, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά για το θέμα των διοδίων. Ποια είναι η άποψή του για το θέμα αυτό και τις εξελίξεις που τρέχουν. Πάμε στον κύριο Γιαννόπουλο. Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπούτσινα, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές, να είστε καλά. Λοιπόν, σας ακούμε. Θέμα διοδίων, πάντα επίκαιρο. Κοιτάξτε... Να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα, Υπουργέ. Ναι, από ποιο θέμα θέλετε. Το 2007 είχατε ψηφίσει εσείς. Ναι, βεβαίως είχα ψηφίσει, βεβαίως είχα ψηφίσει. Όχι, γιατί αρχίζει και έρχεται στην επιφάνεια ποιοι ήταν αυτοί που ψήφισαν τότε και τι λένε σήμερα. Και έχω πει από την αρχή του δελτίου, επιτρέψτε μου λίγο, έχω πει από την αρχή του δελτίου ότι κάποια πράγματα έγιναν στο μέτρο και το ζύγι της κομματικής πειθαρχίας και κάποιοι άλλαξαν στην πορεία. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των διοδίων είναι μια ολόκληρη υπόθεση, όπως και οι αυτοκινητόδρομοι γενικότερα είναι ένα θέμα μεγάλο. Το οποίο βέβαια μέσα στον τηλεοπτικό μικρό χρόνο τον οποίο διαθέτουμε δεν μπορώ να το αναπτύξω. Αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσω. Είναι γεγονός, επειδή με ρωτήσατε, αν ψήφισα το 2007, ναι, ψήφισα. Δεν ψήφισα μόνο εγώ, ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τότε τη σύμβαση η οποία ήταν για τους αυτοκινητοδρόμους. Βέβαια μετά γίνανε πάρα πολλές παρεμβάσεις και θυμάμαι και θα θυμόσαστε μάλιστα ότι την τελευταία στιγμή που ήταν οι εκλογές το 9 έγινε η τροποποίηση της συμβάσεως και αυξήθηκαν τα διόδια Πέμπτη και Κυριακή είχαμε τις εκλογές. Δηλαδή ο τότε υπουργός ο κύριος Σουφλιάς έδωσε τη δυνατότητα που έδινε η σύμβαση που είχε υπογραφεί της αυξήσεως των διοδίων. Και καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν τόσο πολύ καλό το κλίμα ψηφοφόρων για τις εκλογές που ερχόντουσαν και χάθηκαν πανηγυρικά το 2009. Τέλος πάντων αυτά πέρασαν, τελείωσε. Το θέμα τώρα είναι των πλευρικών διοδίων. Γιατί έχουμε τα μετοπικά και έχουμε και τα πλευρικά. Τα πλευρικά τι χρειάζονται, αν κάνετε μια συγκεκριμένη ανάλυση... Κύριε Γιαννόπουλε, το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Πώς διορθώνει κάποιος ένα πολιτικό λάθος που εφαρμόζεται 7 χρόνια αυτό μετά? Αυτό δεν διορθώνεται, όπως σας έστειλα και ένα μήνυμα, δεν διορθώνεται με νομικές πλέον παρεμβάσεις, διότι έχει τελεσυδικήσει και στο Συμβούλιο Επικρατείας ή οποιασδήποτε ενστάσεις. Αυτό είναι και μόνο η κυβέρνηση να καταλάβει ότι πρέπει να τροποποιήσει τα διόδια, ιδιαίτερα δεν να καταργήσει τα πλευρικά. Θα μου πείτε είναι εύκολο, η κυβέρνηση είναι, ας αποφασίσει. Και πώς γίνεται η όλη αυτή η ιστορία, δεν υπάρχουν νομικά πλέον περιθώρια, γιατί άκουσα τον κύριο Μπακογιάννη να κάνει δηλώσεις ότι θα εξαντληθούν τα νομικά περιθώρια. Δεν υπάρχουν νομικά περιθώρια, αλλά εγώ δεν είμαι υπέρ των βιαίων λύσεων, καταλήψεων, συγκρούσεων κτλ. Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει, η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν μπορούν να πληρωθούν αυτή τη στιγμή αυτές οι υπερβολικές τιμές στην τελευταία αναπροσαρμογή που έγινε των διοδίων. Και θα σας πω και κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση ή μάλλον το παρακολουθούν αλλά δεν θέλουν να το ομολογήσουν. Ξέρετε τι χρήματα χάνουν τα διόδια, τέλος πάντων, οι απώλειες οι οποίες έχουν διότι χρησιμοποιούνται οι παράπλευροι δρόμοι, ιδίως δε στον κόμβο του Αγίου Στεφάνου εδώ στην Αθήνα, περισσότερα αυτοκίνητα και δίνταλίκες κυκλοφορούν στον παράπλευρο δρόμο παρά στο εθνικό δίκτυο. Τώρα αυτό για τα δικά μας εδώ, Υπουργέ, για τα δικά μας ή και συνολικότερα, θεωρείτε λοιπόν ότι είναι καθαρά θέμα θέλησης και απόφασης κυβέρνησης για να αλλάξουν όλα αυτά? Η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει πάντοτε, την τροποποίηση Μα πάντοτε, Υπουργέ, δεν ήταν όλα θέμα κατάργηση των πλευρικών. Μα πάντοτε, Υπουργέ, δεν ήταν θέμα όλα πολιτικής βούλησης? Ναι, αλλά τώρα κοιτάξτε να δείτε, κύριε Στεριόπουλε, κύριε Βουτσινά. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον που είναι αβάσταχτοι οι όροι. Και για να κάνουμε τώρα την ανάλυση ποια μπαίνουν, ποια βγαίνουν στο εθνικό. Ναι, τώρα με βάση την ανάπτυξη δίκτυο, που θα έχουμε, μάλλον δεν θα τα βγάλουν, κύριε Γιαννόπουλε. Με βάση τις ανακοινώσεις για την ανάπτυξη από το Υπουργείο, θα μας τα αφήσουν εδώ να τα χαιρόμαστε.
Ας πάρουν πρωτοβουλία, ας πάρουν πρωτοβουλία και οι βουλευτές να δούμε ακριβώς τι μπορεί να γίνει. Εμείς ως περιφερειακοί σύμβουλοι θα κάνουμε αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και θαύματα. Η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει. Αλλά η κυβέρνηση αυτή είναι συγκεκριμένη. Είναι μια κυβέρνηση υποτέλειας που δεν μπορεί να κάνει τίποτα στους εθνικούς εργολάβους. Αυτό είναι το θέμα. Οι εθνικοί εργολάβοι είναι αυτοί οι οποίοι διαφεντεύουν τον τόπο και είναι αυτοί που επιβάλλουν πολιτικές. Ας το καταλάβουμε. Μία δύναμη έχουμε. Είναι η δύναμη στις εθνικές εκλογές που έρχονται κάποια στιγμή, θα έλθουν και εκεί πρέπει να αποφασίσουμε. Τι θέλουμε πλέον. Και τα λέω εγώ αυτά. Και με ξέρετε πολύ καλά, γιατί δεν κρύβομαι. Είναι αλήθεια. Ακριβώς λοιπόν, αυτό. Ακριβώς, για αυτό επειδή το λόγο, οι περισσότεροι κρύβονται τώρα, μιλάμε, κύριε Γιαννόπουλε. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Γιαννόπουλε, από την αρχή είπα ότι. Ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Υπήρχε και το θέμα της κομματικής πειθαρχίας κάποτε. Ότι η κυβέρνηση αυτή που στηρίζεται σε δύο κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν στηρίζεται στους ψηφοφόρους. Αυτούς που ήσαν στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ στηρίζεται ακριβώς μόνο στο Σαμαρά και στο Βενιζέλο. Αυτοί οι δύο πρέπει να φύγουν. Πρέπει να τελειώσει το μοντέλο αυτό. Σε 10 εκατομμύρια δεν κόσμο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και θα τα λέω εγώ, γιατί εγώ πληροφορούμαι ακριβώς και παίρνω και αφογκράζομαι την αγανάκτηση του κόσμου. Το βλέπετε και εσείς. Είδατε με τον έμφυα τι γίνεται. Σας πρόδωσαν, κύριε Γιαννόπουλε, συνολικά. Όχι εσάς προσωπικά, αλλά και τα στελέχη. Δεν σας μιλάω. Δεν το τοποθετώ σε προσωπικό επίπεδο. Όχι, ούτε μην εγώ. Δεν θεωρήσετε ούτε ότι εγώ. Έχω κάτι προσωπικό. Ούτε εγώ, κύριε Γιαννόπουλε. Όμως δεν μπορώ να αντέξω και δεν μπορούμε να αντέξουμε την αδικία η οποία αυτή τη στιγμή δημιουργείται, έχει δημιουργηθεί στον ελληνικό λαό. Δεν γίνεται πλέον να συνεχίσει αυτό το μοντέλο. Πρέπει κάτι άλλο να γίνει. Άλιστα. Και βλέπετε ακριβώς το κατάντημα το οποίο υπάρχει της κυβέρνησης. Το βλέπετε. Τι άλλο θέλετε να πούμε. Τίποτα περισσότερο. Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ, για το χρόνο σας. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο. Θα αλλάξουμε θεματολογία. Πάμε στο αγροτικό ρεπορτάζ. Θα πάμε στο ΤΕΙ. Έχουμε και πρώτο κουδούνι αύριο. Τι θα κάνουν στην Λάρινα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Είσαι αγρότης. Κάνε πράξη τα σχέδιά σου με τα δάνεια του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ύψους 253 εκατομμυρίων ευρώ από την Εταιάν ΑΕ και την Τράπεζα Πειραιός. Κάποιες δουλειές θέλουν στυλ. Κάθε άντρας πρέπει να έχει το δικό του. Αλυσοπρίον από 199 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις. Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Στυλ και Βίκινγκ, γάμα και μία γελιδάκια όμικρον έψιλον, Θήβα, Βλάχος Ιωάννης, Λιβαδιά, Αφή Γουρνά Επέ, Μαλεσίνα Λοκρίδος, Τζανακάκης Άρης, Λιβανάτης Φιώτιδας. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας αλυσοπρίωνο οποιασδήποτε μάρκας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και κερδίστε έως και 300 ευρώ ανάλογα με το νέο αλυσοπρίωνο στυλ που θα επιλέξετε. Το δικό μας νησί είναι το Καρπενήσι. Μέρα μας ξεκινάει κοιτάζοντας το απέραντο πράσινο. Πατάμε σε αμέτρητα μονοπάτια. Φοράμε μαγιό και βουτάμε στα ποτάμια. Βολτάρουμε σε γραφικά σοκάκια. Συναντάμε την ιστορία. Πιάνουμε επέστροφες γιατί και στα βουνά υπάρχουν ψάρια. Κάνουμε και ηλιοθεραπεία. Διασχίζουμε τα δάση με ποδήλατο. Τελικά, είναι ωραίο να είσαι ψηλά το καλοκαίρι. Ζούμε στα ύψη και μας αρέσει.
δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμή, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο το όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Φροντιστήρια Δομή. Κωνσταντίνος Γιάκας και συνεργάτες. Οικονομικό, θετικό, φιλολογικό φροντιστήριο. Όλα τα μαθήματα οργανωμένα σε ένα χώρο, με ένα πρόγραμμα και πολλαπλό κέρδος. Έμπειροι φροντιστές σας παρέχουν αυτό που ζητάτε. Ποιότητα στη διδασκαλία και αποτέλεσμα στην προσπάθεια. Φροντιστήρια Δομή. Κωνσταντίνος Γιάκας και συνεργάτες. Η εμπειρία 40 χρόνων στον χώρο της μετακόμισης και μεταφοράς και πάνω από 5.000 μετακομίσεις στο όνομά μας έχει γίνει συνώνυμο της υπευθυνότητας. Όλα αυτά τα χρόνια με το έμπειρο προσωπικό μας, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα, καταφέραμε να είμαστε εμείς οι ειδικοί που θα σας εξυπηρετήσουν σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν αμπαλάζ, μοντάρισμα, ξεμοντάρισμα όλων των επίπλων. Διαθέτουμε επίσης ανυψωτικά μηχανήματα στο 12ο όροφο μοναδικά στην πόλη μας. Αλφα Μεταφορική. Αναλαμβάνουμε την μετακόμισή σας από το Α έως το Ω. Πολυτέλεια. Ξεχωριστό design. Υψηλές προδιαγραφές. Ποιοτικές λύσεις. Αδελφή Καβαδί ΑΕ. Σε ένα χώρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε είδη υγιεινής, υδραυλικά, θέρμανση, πλακάκια, έπιπλα μπάνιου και κουζίνας, ντουλάπες δωματίων, τζάκια. Μεγάλες προσφορές, ευκολίες πληρωμής. Αδελφή Καβαδί ΑΕ. Μπορούμε και κάνουμε τη διαφορά. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμή, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο το όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε τώρα στο αγροτικό ρεπορτάζ. Καθώς, Γιώργο, χθες είχαμε μια ευρεία συνάντηση για ενημέρωση των κτηνοτρόφων στη Σπερχιάδα αλλά και για αγροτικά ζητήματα. Και τον κτηνοτρόφο προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είχαμε, μην ξεχνάμε, και τη νέα ΚΑΠ, τη νέα πρόταση από την ελληνική κυβέρνηση. Να δούμε λοιπόν πού θα πάει αυτή η αγροτική βαλίτσα. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό και τον πρόεδρο του Παμφιωτικού, τον κύριο Δημογιάννη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Να ξεκινήσουμε λίγο. Το βράδυ εκεί. Ναι. Και θα μας πει τι ακριβώς έγινε, διότι τουλάχιστον σε αυτά είναι αντικειμενικός. Δεν έχει σημασία αν το προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Φαντάζομαι ότι όλα έγιναν για το καλό του αγροτικού και κτηνοτροφικού χώρου. Ναι, θα συμφωνήσω. Ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση. Η συμμετοχή εκπροσώπων των αγροτών, τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και πάρα πολλοί αγρότες. Θα έλεγα ότι η αίθουσα, η συγκεκριμένη αίθουσα, είχε γεμίσει κατάμεστη από κόσμο. Που σημαίνει ότι οι αγρότες της περιοχής εκείνης και όχι μόνο ανταποκρίθηκαν και έχουν την αγωνία, αγωνιούν για το μέλλον τους και θέλουν να δουν τι μέλη γενέστε, ποιες θα είναι οι εξελίξεις στον αγροτικό τομέα τα επόμενα χρόνια. Αποτελέσματα. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, το κύριος Αποστόλου προσπαθεί ο άνθρωπος να ενημερωθεί. Το παλεύει. Εμείς βέβαια από την πλευρά μας, σαν Πανελλήνιοι Συντονιστικοί, σαν Πανθιωτικός Σύλλογος, αλλά και σαν αγρότες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια του έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία και του έχουμε καταθέσει όλες τις προτάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Να πούμε λίγο στον κόσμο, συγγνώμη κύριε Γιάννη, ότι μιλάτε για τον κύριο Βαγγέλη Αποστόλου, ναι. Ο οποίος είναι επικεφαλής στην Μίζων μειοψηφία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον τομεάρχη αγροτικής οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, και όλα αυτά, που θα έπρεπε βουλευτή βέβαια, ναι. Που γνωρίζει καλά το θέμα. Έτσι, ναι. Πάμε. Δεν θα έλεγα ότι είναι και απολύτως ενήμερος. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν άλλωστε να είναι. Τουλάχιστον δεν είναι ενήμερος στο βαθμό που είμαστε εμείς. Χθες ενημερώθηκε. Κοιτάξτε, ναι, έγινε περισσότερο οι αγρότες ήταν αυτοί που κατέθεταν προτάσεις. Δηλαδή, πέρα από κάποιους άξονες γενικόλογος που καταθέτει το ΣΥΡΙΖΑ σαν αγροτικό πρόγραμμα, που δεν είναι αγροτικό πρόγραμμα, έτσι, και μια κυβέρνηση, μια ενδυνάμει κυβέρνηση,
που σκέφτονται ότι πιστεύουν ότι θα αναλάβουν σύντομα την εξουσία, θα έπρεπε τουλάχιστον στην παρούσα φάση να έχει ένα ολοκληρωμένο αγροτικό πρόγραμμα. Πράγμα που δεν είδαμε. Είδαμε αεροστολογίες, αυτό που ακούμε, το ακούσαμε, να σας πω τώρα, το ακούσαμε και του Βενιζέλου στην έκθεση Θεσσαλονίκη, στη γελιότητα τώρα για επιχειρηματικότητα στον Έλληνα αγρότη, και κουραφέξερα, δηλαδή, λόγια του αέρα. Γιατί? Γιατί δεν διαφωνώ με την επιχειρηματικότητα, διαφωνώ με τη λογική έτσι όπως την ξεκινάνε. Γιατί για να έρθει η επιχειρηματικότητα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα για τον αγροτικό τομέα, πρέπει να υπάρξει όραμα, σχέδιο. Έχουμε φτάσει σε σημείο τώρα που κουβεντιάζουμε, τελειώνει η σεζόν. Δεν θα γίνει με τη νέα ΚΑΠ αυτό, τι θα γίνει, κύριε Βούτση, είναι η νέα ΚΑΠ. Η νέα ΚΑΠ το μόνο που θα κάνει είναι που θα μοιράσει λεφτά στον κάθε επικραμμένο. Λεφτά χωρίς πρόγραμμα και χωρίς κανένα λόγο που θα πρέπει να τα μοιράσει. Να σας πω ένα παράδειγμα με τις ζωοτροφές. Η επιδότηση του τριφυλίου των ζωοτροφών, της μεδικής, με 15 ευρώ το στρέμμα. Ξέρετε τι ακούμε αυτές τις μέρες από τους αγρότες. Από τους ιδιοκτήτες γης. Γιατί οι αγρότες είναι επαγγελματίες και καλλιεργούν τη γη τους. Ξέρετε τι ακούμε? Εγώ θα ρίξω λίγο τριφυλόσπορο εκεί πέρα και θα τα παρατήσω για να παίρνουν τα 15 ευρώ το στρέμμα και δεν με νοιάζει. Δικά μου χωράφια είναι. Αυτό δεν είναι αναπτυξιακή πολιτική. Εμείς είχαμε καταθέσει ξεκάθαρες προτάσεις. Λέγαμε ότι οι επιδοτήσεις πρέπει να δει, και λέμε βέβαια έτσι, ότι οι επιδοτήσεις πρέπει να δίδονται στην παραγωγή, πρέπει να δίδονται στη μεταποίηση, πρέπει να δίδονται στην εξαγωγική δραστηριότητα. Αυτό είναι όραμα για να πάει μια χώρα μπροστά. Οι απόψεις τώρα, σαν αυτές που ακούσαμε χθες για μείωση του ισοζυγίου στα διατροφικά προϊόντα, στο συνάλλαγμα που φεύγει έξω στη χώρα, και αυτό δεν είναι κάτι που είναι αγροτική πολιτική. Και τους έφερα ένα παράδειγμα, απλό παράδειγμα. Ένα στρέμμα βαμβάκι που αν εξαχθεί μπορεί να φέρει στην Ελλάδα φασόλια που αντιστοιχούν σε 3 στρέμματα. Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί πρέπει σόνι και καλά να καλλιεργήσω φασόλια. Ναι. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια σοβαρή πρόταση στην πολιτεία, και ο καινούργιος υπουργός δεν έχει τέτοια πρόταση, γιατί εγώ μιλάω με παράγοντες. Αυτό θα σας ρωτήσω τώρα. Αρκετά ασχοληθήκαμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει η κυβέρνηση? Κύριε Στεριόπουλε, τι λέει η κυβέρνηση? Αν η κυρία Βούλτεψη, ξέρω εγώ, που εκπροσωπεί την κυβέρνηση, αυτό που είπε είναι γεγονός, δηλαδή που ακούσαμε αυτές τις μέρες πριν κάνα 2 εβδομάδες στις τηλεοράσεις, ότι δεν θα ανατρέψουν την εξωτερική πολιτική για μερικά ροδάκινα. Αυτό λέει η κυβέρνηση, κύριε Βούτσινε. Και βέβαια η κυρία εννοούσε ότι δεν θα σταματήσουν να παρακαλάνε τους Αμερικάνους για μερικά ροδάκινα. Σωστά, σωστά. Γιατί δεν έχουν εξωτερική πολιτική, προς Θεού, έτσι το ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Αλλά αυτό σημαίνει από μόνο του, σημαίνει πόσο υποβαθμισμένοι έχουν την αγροτική παραγωγή του πρωτογενή τομέα. Τώρα κινήσεις σπασμωδικές. Με τη νέα ηγεσία ή με την προηγούμενη. Τώρα οι καινούργοι μας λένε, ξέρετε, δεν υπήρχε πρόγραμμα τους παλιούς, δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τίποτα. Γιατί προσπαθώ αυτές τις μέρες να έχουμε μια συνάντηση κάτω. Πιστεύω μέσα στην επόμενη εβδομάδα την έχω. Σήμερα μίλησα με κάποιους παράγοντες του Υπουργείου. Τη μία ήταν έξω ο Υπουργός, την άλλη ήταν μέσα. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι όχι ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά τουλάχιστον να ενημερωθούμε καλύτερα για το τι σκέφτονται να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να μας καταστρέψουν καλύτερα. Γιατί εκείνο το ζήτημα το λέτε. Έτσι. Γιατί αυτό θέλουν τελικά. Αυτό θέλουν τελικά. Και γιατί δεν σας το λένε? Κύριε, θα βγαίνουμε την ΚΑΠ και στην επόμενη πενταετία και Όχι. Μαζέψτε τα και φύγετε, να σας πούνε. Έχω έναν συνάδελφο αγρότη. Τι ωραία το πέφτες, Εγγενή. Τι θέλουν να κάνουν αυτοί για να μας καταστρέψουν καλύτερα? Έχω ένα συνάδελφο αγρότη από την Αχαΐα. Εκεί ο Σάλας έχει ένα ιδιωτικό οινοποιείο και κάποια κτήματα γύρω-γύρω που καλλιεργεί αμπέλια. Φέτος δεν ήταν μια καλή χρονιά για τα μπέλια, για τα μπέλια του Σάλα, έτσι. Τους χτύπησε ένα χαλάρι στην περιοχή, υπήρχαν κάποια ζητήματα. Και το προσωπικό της επιχείρησης προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία μαζί του και να του πει την αγωνία του. Να του πει, κύριε Σάλα, φέτος δεν έχουμε παραγωγή. Τι κρασί θα διαθέσουμε? Μήπως πρέπει τώρα που είναι νωρίς να ψάξουμε γύρω-γύρω σε κάποιους άλλους συναδέλφους αγρότες που έχουν σταφύλια να αγοράσουμε κάποιες ποσότητες σταφυλίων για να καλυφθούμε? Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του Σάλα? Κύριε, μη στεναχωριέστε. Όλα τα μπέλια της Ελλάδας δικά μας είναι. Μάλιστα.
Αυτό είναι το μέλλον που ετοιμάζω για τη Γεωργία. Ωραία. Μεγαλοτσιφλικάδες. Ωραία. Το είναι ξεκάθαρο αυτό. Όλα τα μπέλια της Ελλάδος είναι δικά μας. Από εκεί και πέρα τι τώρα να πει. Το έχει τόπο ο άνθρωπος προηγουμένως ξεκάθαρα. Θέλουμε να μάθουμε πώς σχεδιάζουν να μας καταστρέψουν. Μπας και το καθυστερήσετε λίγο. Αυτό. Σχεδιάζετε να το καθυστερήσετε. Να σχεδιάζετε. Θέλω να πω δηλαδή. Θέλετε. Τους εμποδίζετε να σας τελειώσουν μια ώρα αρχίτερα. Ναι, μπορείτε. Δεν έχουμε τη δυναμική. Δεν φαντάζομαι ότι έχουμε τη δυναμική αντίδραση. Το έχετε πάρει απόφαση δηλαδή. Όχι, δεν το έχουμε πάρει απόφαση. Ζάλογκο που λέει και ο Κουμπλέτσος. Ακούστε. Δεν είναι ζάλογκο. Χθες πέρα από τη συζήτηση για τα αγροτικά, εγώ διαστάθηκα ότι έβγαλα και μια είδηση. Θεωρούν δεδομένο όλοι ότι τα Χριστούγεννα, το Φλεβάρι, θα εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας. Ακούστε, έχουν καταλάβει οι άνθρωποι ότι από τους 300 που είναι στη Βουλή σήμερα, σε ενδεχόμενες εκλογές, το 80% θα είναι εκτός Βουλής. Άρα λοιπόν, είναι απολύτως λογικό αυτοί οι άνθρωποι να θέλουν να φυλάξουν τον εαυτό τους και να μην επιδιώκουν άμεσα εκλογές. Σε όποιο κόμμα και αν ανήκουν, τι κύριε Στεριόπουλε. Σε όποιο κόμμα και αν ανήκουν, κύριε Στεριόπουλε. Τι λέτε σας τώρα. Το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα, θα το δείτε και εσείς στην πορεία. Δηλαδή λέτε ότι θέλουν την καρεκλίτσα και τα 7, 8, 9, 10, 11, 12 χιλιαρικάκια. Βέβαια. Πού θα τα βρεις τόσο. Άνθρωποι είναι. Ενδεχομένως όταν βγουν στην αγορά εργασίας, φύγουν από αυτή τη δουλειά, θα είναι χαμένοι, γιατί δεν υπάρχουν και επιχειρηματικές ευκαιρίες τώρα όπως υπήρχαν κάποτε, που έφευγε ένας βουλευτής και γινόταν σύμβουλος επιχειρήσεων και τα λοιπά και ξέρω εγώ και γνωριμίες. Τώρα έχουν χαθεί αυτά. Ποιος θα πάει να δουλέψει τώρα, κύριε Στεριόπουλε? Τώρα δεν είμαστε καλά εκεί που είμαστε? Ας το παρατείνουμε λίγο όσο μπορούμε, εις βάρος βέβαια του ελληνικού λαού που υποφέρει και στενάζει κάτω από τη. Από τα όσα μύρια περνάει αυτόν τον καιρό. Κάνω προσταφαιρέσεις 180. Κρατήσει. Κάνω προσταφαιρέσεις 180, δεν βγαίνουν. Και έχω κρατήσει και θα βγουν, κύριε Στεριόπουλε. Μην αγχώνεστε, θα βγουν. Πώς θα βγουν? Θα βγουν, κύριε Στεριόπουλε. Θα βγουν. Έχουν, θα ψηφίσουν και οι του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Έχουν τον τρόπο τους να το βγάλουν αυτοί, θα δείτε. Και θέλω να κρατήσω και κάτι άλλο. Από αυτό που κατάλαβα χθες, γιατί εμείς δεν έχουμε τα στοιχεία. Δεν μας δίνει το Υπουργείο τα στοιχεία. Στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια δίνει κάποια στοιχεία για την αντιπολίτευση. Το ξέραμε, αλλά τώρα το επιβεβαιώσαμε. Σοριδών, νέοι άνθρωποι την τελευταία χρονιά φεύγουν από τη Γεωργία, από τη γεωργική επιχείρηση. Σοριδών, κατά εκατοντάδες φεύγουν κάθε μέρα από την γεωργική επιχείρηση. Και παράλληλα, βλέπουμε το Υπουργείο να κάνει κινήσεις με προγράμματα νέων αγροτών, το βλέπουμε και στη Νέα ΚΑΠ, για να βάλει ποιους? Αυτούς που φύγανε, γιατί αφού φύγανε δεν θα ξανάρθουνε. Κύριε Στεριόπουλε, θέλει να βάλει καινούριους, να τους βάλει μέσα ένα χρόνο. Να τους χρεώσει. Για να τους τα πάρει την επόμενη χρονιά. Απλά πράγματα. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, κύριε Δημογιάννη, δεν ξέρω, Γιώργο, αν υπάρχει κάτι άλλο. Θα τα πούμε. Περιμένουμε και τη συνάντηση με τον κύριο Καρασμάνη τώρα. Έριξε δύο χειροβομβίδες. Το πρώτο, το ξαναλέω, η πρώτη χειροβομβίδα ήταν θέλουμε να δούμε πώς θα μας καταστρέψουν. Έτσι. Και η δεύτερη χειροβομβίδα, που προφανώς είναι διαρροή πληροφοριών από τους βουλευτές, γιατί έχει τη δυνατότητα να έχει τέτοιου είδους πληροφορίες ο κύριος Δημογιάννη, ότι θα κρατήσουν τη δεσούλα τους οι βουλευτές. Έτσι. Θα κρατήσουν τη δεσούλα τους με κάθε κόστος. Και εσύ κάτσε στον καλαπέ και στην πολυθρόνα και δες τηλεόραση. Okay. Λοιπόν, κύριε Δημογιάννη, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Γιώργο, πάμε λίγο στα θέματα που αφορούν το ΤΕΙ. Θα δώσουμε μια συνέχεια για το τι είπε χθες ο πρόεδρος, ο κύριος Αναστασίου, για το θέμα της σύντησης. Γιατί έχω υπάρχει εδώ και την ρεπορτάζ, ακριβώς. Υπάρχει και ρεπορτάζ για το πώς μπορεί να σχεδιαστεί καλύτερα το θέμα της σύντησης, αλλά και της παραμονής των σπουδαστών. Εντάξει. Πάμε το σημαντικό τώρα. Είναι όμως να ακούσουμε και την άλλη πλευρά που δεν την έχουμε ακούσει ακόμη. Πάμε δηλαδή τον ανάδοχο. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Αναστασίου. Πρέπει μόνο να κλείσουν τα βιβλία και λογιστικές διαδικασίες στο πρώην τη Χαλκίδα για να μπορέσουμε να κάνουμε και το δικό μας. Ναι. Αυτά λοιπόν δεν κλείνανε τα βιβλία. Ήρθαν ορκωτοί λογιστές εδώ, οι οποίοι είπαν ότι δεν κλείνουν τα βιβλία. Κάναμε προσπάθειες. Πήγαμε στο Υπουργείο 100 φορές, ζητήσαμε διαχειριστικό έλεγχο και μας είπαν στο Υπουργείο: κάντε μια προσπάθεια να τα κλείσετε όπως για να λειτουργήσει το σύστημα. Και κάναμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια και μετά από λίγες μέρες κλείσαν τα βιβλία. Ωραία.
Τώρα λοιπόν που κλείσαν τα βιβλία θα πάρουν τον προβλεπτισμό που δεν έχουμε πάρει καθόλου για το 2014. Άρα λοιπόν θα γίνει αυτό τώρα. Βεβαίως θα γίνει. Μας. Αλλά εδώ είχαμε λοιπόν ένα πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, άρα με αφήσετε να σας πω, εγώ θέλω να απαντήσω. Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε χρήσιμοι όμως. Είμαστε χρήσιμοι. Λέω και δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο. Είναι δελτίο ειδήσεων. Ωραία. Το ξέραμε ότι θα δημιουργηθεί το πρόβλημα. Ποιο, αυτό εδώ. Ναι. Βεβαίως το ξέραμε. Μα είναι και άλλα προβλήματα. Γιατί δεν το λέγαμε εγώ πριν. Το είπαμε, το ξαναψηφίω να το πω. Το λέγαμε πριν. Ενημερωτικά. Τα πράγματα είναι γνωστά στο Υπουργείο εδώ και ένα χρόνο. Από την πρώτη μέρα που μπήκαμε εμείς. Στους σπουδαστές, λέω κύριε Αναστασίου. Τι είναι από σπουδαστές. Στους σπουδαστές, ότι θα μείνουμε χωρίς λέσχη. Κανονίστε να κάνετε τα κομμάτια σας τα οικονομικά, ο πατέρας σας, η μάνα σας, όχι, τι λεφτά θα σας πει. Λέσχη, κοιτάξτε, για το θέμα της λέσχης. Δεν γίνεται έτσι. Εγώ πιστεύω ότι για το θέμα της λέσχης μπορούσε πολύ εύκολα να λυθεί. Γι' αυτό λένε πολύ φασαρία για το τίποτα. Να σας πω, υπήρχε λοιπόν μία σύμβαση, η οποία κατά μία είναι λίγη 39 εδώ πέρα και υπάρχει μία ημερομηνία 31 Αυγούστου. Αυτές λοιπόν δύο ημερομηνίες, οι οποίες είναι διφορούμενες. Εμείς έχουμε μία σύμβαση που την έχω εδώ μπροστά, η οποία είναι 39. Τι βλέπω, αν θέλετε μπορείτε να τη δείτε. Άρα θα έπρεπε να παρατείνει μέχρι 39. Εντάξει, η εταιρεία λοιπόν συγκεκριμένη, ήρθε σύντηση από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 και μετά λέει κλείνω. Πιθανά να έχει τα δίκαια της και τα λοιπά. Θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έκανε και να σας πω γιατί. Αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ πέρα και έχει εισπράξει πάνω από δεκάδες εκατομμύρια. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, υπήρχε λοιπόν μια παράταση 5-10 ημερών ακόμα ναι, για να συστήσει τα παιδιά. Μέχρι να τακτοποιεί το θέμα το λογιστικό όπως είπα νωρίτερα. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι λάθος της αυτό που έγινε. Θα μπορούσε να παραμείνει εκεί πέρα, θεωρώντας ότι εμείς τα καλύπταμε το χρονικό διάστημα. Δεν θα είχαν τα χρήματα. Αλλά και δηλαδή. Όχι, δεν τα είχαν. Αλλά... καταλάβω, κύριε Αναστασίου. Ναι, κύριε Στεριόπουλε, αφήστε να μιλήσω εγώ όπως αυτό που χρειάζεται να πω. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι για αυτό το χρονικό διάστημα που μπορεί να ήταν 10-15 μέρες μέχρι να τακτοποιηθεί λογιστικά το θέμα και να πάρουν τα λεφτά τους, είμαστε στη διαδικασία αυτή. Μάλιστα. Θα μπορούσε να περιμένει να πάρει τα χρήματα, αλλά και να μην έπαιρνε κάποια χρήματα. Μιλάμε για ένα ποσό που είναι 1% των χρημάτων των εκατομμυρίων που έχει πάρει τόσα χρόνια, έτσι να μην αφήσει τα παιδιά μέσα στην εξεταστική περίοδο και να μείνουν τα παιδιά έτσι όπως μείνουν. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν εσείς σχεδιάσατε με δεδομένο το 30 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως. Αυτό θέλω να πω. Αυτό. Εσείς λοιπόν γιατί δεν το λέτε από την αρχή, να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Κοιτάξτε, εσείς έχετε σχεδιάσει με δεδομένο το 30 Σεπτεμβρίου και λέτε ότι θα τηρηθούν οι συμβατικές τους υποχρεώσεις, ναι, και εμείς μέχρι τότε θα έχουμε βρει και τα λεφτά να τους πληρώσουμε. Ακριβώς. Αυτό δεν λέτε. Αλλά σας λέω ότι επειδή υπάρχει. Εάν λοιπόν βρεθούν τα λεφτά. Αφήστε με να γίνουμε λίγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εάν λοιπόν τα λεφτά βρεθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, ναι, και πληρωθούν, ανοίγουμε κανονικά. Βεβαίως. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Όχι. Ούτε καινούργιες συμβάσεις. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτή η ημερομηνία που σας λέω για κάποιες μέρες, ενός μήνα πριν. Ποιος μπορεί να φέρει τα λεφτά πιο γρήγορα, να επιταχυνθεί η διαδικασία. Είναι διαδικασίες που είναι στο δρόμο. Δεν υπάρχει κανένας γρηγορότερο και αργότερα. Ναι. Αυτή τη στιγμή εμείς είχαμε ένα συγκεκριμένο. Ωραία, το ρεαλιστικό χρονικό διάστημα. Οι άνθρωποι αυτοί παίρναν τα χρήματά τους κανονικά για το 2014. Ναι. Υπήρχε πρόβλημα για το 2013. Η λογιστική διαχείριση θα δεκτοποιήσει τα θέματα για το 2013. Ωραία, σε πόσες μέρες θα πάρουν λεφτά. Αυτή τη στιγμή, αφήστε με να σας μιλήσω για να καταλάβουμε και ο κόσμος τι είναι το πρόβλημα. Αυτή λοιπόν τη στιγμή έπρεπε να υπογράψουν κάποιοι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους για. Ποιο δεν υπογράφει. Δεν υπήρχε προϊστάμενος διοικητικών υπηρεσιών, οικονομικών υπηρεσιών και δεν υπήρχε γραμματείας, οι οποίοι υπογράφουν για πάνω τα χρήματά τους. Είναι θέμα μιας ή δύο εβδομάδων να τακτοποιηθεί το θέμα αυτό. Και έχω μια ομόφωνη από όσοι έχω στείλει εδώ και η οποία λέει στο τέλος: καλείται ο ανάδοχος της σύντησης των φοιτητών να ανοίξει άμεσα το εστιατόριο ώστε να συντηστούν οι φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε μια εξεταστική περίοδο, έτσι, και πρέπει να λύσει το θέμα αυτό. Και ομόφωνια, που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα τους καλείται να συμμορφωθούν όχι να συμμορφωθούν σε ό,τι έχουν υπογράψει. Όχι να συμμορφωθούν, να δείξουν τη διάθεση. Σας λέω και πάλι, και να υπήρχε ένα αγκαθάκι μικρό, θα μπορούσε να δείξουν την ευαισθησία, διότι δεν είναι χρήματα 5 μέρες που παίρνουν. Χρόνια τώρα παίρνουν αυτά τα χρήματα και θα παίρνουν τα χρήματά τους, αλλά και πάλι το λέω για πολλωστή φορά, και αυτό είναι το σημείο που ενοχλεί. Θα μπορούσε να προσφέρουν στα παιδιά αυτά που είναι 1/1000 από τα χρήματα που έχουν πάρει τόσα χρόνια, για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς φαγητό. Σε κάθε χώρο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια αντίληψη θετική για κάποια πράγματα και κάποια είναι αρνητική. Εγώ δεν είμαι ρόλος με το πέρασμα ποιος δεν βοηθάει και ποιος βοηθάει. Σας λέω ότι αν καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε ένα ίδρυμα, το μοναδικό ίδρυμα,
Έτσι, το οποίο πρέπει, αυτή τη στιγμή έχει 22.000 παιδιά, είναι σε 5 πόλεις, είναι στα Σπάργανα, είναι καινούριο ίδρυμα και θέλει βοήθεια και συνδρομή από όλες τις μεριές και από τους πολιτικούς και θα λοιπόν, ήρθε την άλλη φορά μια κάποια πολιτικός εκεί πέρα κάτω και έλεγε ας πούμε ότι για κάποιον να μας βοηθήσει δεν έχει όνομα. Όχι, κοιτάξτε. Ονόματα, κύριε Αντώνη. Κάποιος. Έχετε εδώ με ταυτότητα και μα είναι δυνατόν τώρα. Εγώ κοτσομπολιό δεν κάνω. Έτσι. Κουτσομπολιό είναι αλήθεια. Κοτσομπολιό. Όχι, αυτό το τίποτε. Κουτσομπολιό η πολιτική παρέμβαση. Εντάξει, σας είπα, με ρωτήσατε, σας είπα ότι ποιος βοήθησε. Σας είπα και δεν μου απαντήσατε. Κάποιος, ναι, δεν ήρθα εδώ να κάνω έτσι εκείνο και το ένα και το άλλο. Σας είπα λοιπόν, οι πολιτικοί. Να σας πω κάτι, οι πολιτικοί. Επειδή θα ζοριστούν κάποιοι. Δεν έρχονται κάτω, κύριε Στεργιόπουλο, εμάς. Δεν είμαστε πιστοί. Ξέρετε γιατί δεν έρχονται. Δεν έχουν ψήφου εκεί κάτω, παιδιά είναι από άλλα μέρη. Έτσι, μπράβο, πείτε τα αυτά. Μα το λέω, αυτό. Δεν λέτε όμως ποιοι. Εντάξει τώρα, αυτό άμα θέλει φορά φωνάξει κάποιον άλλο να σα τα πει. Κατάφερες πολλά, αλλά δεν είπε ονόματα. Λοιπόν, στρογγύλεψε τις γωνίες. Πάμε στην απάντηση της εταιρείας τώρα, Γιώργο, για το θέμα της αίτησης, για να έχουμε πλήρη εικόνα το τι συμβαίνει. Η διοίκηση είναι η απάντηση της εταιρείας σε όλα αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Αναστασίου. Για τις συμβάσεις και το λουκέτο. Κανένας δεν λέει τα ίδια. Κανένας δεν λέει τα ίδια. Ένας από τους δύο, μάλλον λέει ψέματα, δεν ξέρω ποιος. Πάντως, εδώ είναι εμπεριστατωμένο αυτό που θα διαβάσω. Είναι από την νομική σύμβουλο της Αναδόχου, την κυρία Παρασκευή Παπα-Νικολάου, η διοίκηση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στην προσπάθειά της να μετατοπίσει την εταιρεία μας, στην εταιρεία μας, την ευθύνη που αποκλειστικά της ανήκει για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο τομέας της αίτησης στο ίδρυμα, και με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων, προέβησε ανακοίνωση η οποία μόνο ως επικοινωνιακό τρίκ δύναται να εκλειφθεί. Συγκεκριμένα λοιπόν, λέει η εταιρεία. Οι οφειλές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας προς την εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με τη διακοπή της λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων στη Λαμία, την Άμφισσα και το Καρπενήσι. Δεν έχει σχέση με αυτό. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει την παροχή αίτησης μετά τη λήξη του χρόνου ισχύως της σχετικής σύμβασης. Προσέξτε. Η διοίκηση του ΤΕΙ είχε ενημερωθεί πλήρως από την εταιρεία μας για την επελθούσα ήδη και αναγκαία εκ του νόμου διακοπή της λειτουργίας των εστιατορίων. Τι μας είπε χθες ο κύριος Αναστασίου? Ότι έλυγε 31 του. Επισημαίνουμε ότι η σίτηση στα παραδείγματα Χαλκίδας και Θήβας εξακολουθεί να παρέχεται από την εταιρεία μας παρά το δυσβάστακτο ύψος των οφειλών του Ιδρύματος από ήδη παρασχεδίσεις υπηρεσίες εστίασης. Είναι περισσότερο από αυτονόητο ότι η διοίκηση του Ιδρύματος γνώριζε επακριβώς το χρόνο λήξης της σύμβασης. Κάποιοι γνώριζαν και δεν έκαναν αυτά που έπρεπε έγκαιρα. Μεταφράζω. Και την αδυναμία της εταιρείας να συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών σίτησης χωρίς να της έχει ανατεθεί εκ νέου η σχετική υπηρεσία. Δεν νοείται άγνοια της διοίκησης αναφορικά με το χρόνο λήξης σύμβασης την οποία η ίδια έχει υπογράψει. Δεν μπορεί να λέει ο κ. Αναστασίου ή ο προηγούμενος, δεν ξέρω ποιος ήταν, ότι δεν γνώριζε. Τρίτον, από πλήθος επίσημων εγγράφων που φέρουν τις υπογραφές των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος προκύπτει ευθέως ότι η σύμβαση έληξε την 31η Οκτώβου του 2014. Την 31η Οκτώβου. Αύγουστο. Όχι 39, μας έλεγε ο κ. Αναστασίου. Η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου είναι αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα της διοίκησης, η οποία γνωρίζει και σε κάθε περίπτωση οφείλει να γνωρίζει τις σχετικές διαδικασίες. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν ήξερα. Οι αναφορές σε δίθεν πλουτισμό της εταιρείας αποσκοπούν αποκλειστικά σε αναστροφή του κλίματος και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η απέτηση της διοίκησης για παροχή εκ μέρους της εταιρείας μας υπηρεσιών εστίασης εν είδη δωρεάς, χωρίς να έχει υπογραφεί νέα σύμβαση, χωρίς να έχει κινηθεί καμία νόμιμη διαδικασία για νέα ανάθεση της υπηρεσίας, και ενώ η εταιρεία εξαιτίας των συσσωρευμένων εδώ και 1,5 έτος οφειλών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας προς αυτήν βρίσκεται πρώτης οικονομικής της κατάρρευσης, συνιστούν άνευ προηγουμένου πρόκληση και υπέρβαση των εσκαμμένων. Κλείνοντας, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της μαζικής εστίασης 40 και πλέον έτη, διάστημα κατά το οποίο έχει υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία πλήθος ανάλογων συμβάσεων. Επίλογος. Προσέξτε. Η ανακοίνωση της διοίκησης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας συνιστά δυσφήμιση εναντίον της εταιρείας μας, ρητά δε επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω ενέργειες. Η νομική σύμβουλος της Αναδόχου, Παρασκευή Παπα-Νικολάου. Το διάβασα ολόκληρο. Γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να ακούγονται όλα. Αυτά.
Αυτά. Γιώργο, δεν ξέρω αν πρέπει να δούμε ένα βίντεο που υπάρχει και μια άποψη το πώς μπορεί να σχεδιαστεί λίγο καλύτερα αυτή η κατάσταση με τη σύντηση στο ΤΕΙ, με κατοίκους που λένε πώς μπορεί να δουλέψει καλύτερα το εκπαιδευτικό σύστημα. Πάμε στο ρεπορτάζ και θα παραμείνουμε στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, γιατί θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γκιόνι από την Λάριμνα. Γιατί έχουμε εξελίξεις. Ακριβώς, για το θέμα του αγιασμού αύριο και το τι θα κάνουν δρόμο. Τα παιδιά στην περιοχή που πρέπει να πάνε στο Μαρτίνο σύμφωνα με την υπουργική απόφαση. Πάμε στο βίντεο. Προειδοποιούσαμε εδώ και πολύ καιρό τις εκάστοτε διοικήσεις του ΤΕΙ αλλά και τα πολιτικά πρόσωπα ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Τόνισαν χαρακτηριστικά στο φακό του ένα κάτοικοι της Λαμίας που έχουν συνδυάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής τους με τη λειτουργία του Ιδρύματος. Οι ίδιοι τόνισαν ότι θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος σχεδιασμός για την σύντηση των φοιτητών μέσα στο ΤΕΙ αλλά και να υπάρξει και οικονομική ζωή στην ευρύτερη περιοχή. Κανονικά η σύντηση θα έπρεπε να είναι εδώ μέσα στα ΤΕΙ, διότι την ώρα που ανοίγουν τα ΤΕΙ για συσίτιο τις μεσημεριανές ώρες, τα παιδιά έχουν μάθημα, δεν προλαβαίνουν να πάνε για φαγητό. Και το βράδυ πάλι τα παιδιά έχουν εργαστήρια, δεν προλαβαίνουν. Δηλαδή το αποτέλεσμα να είναι και γραμμένα πάρα πολλά παιδιά και να πηγαίνει το 1/3 για φαγητό. Και από ό,τι γνωρίζουμε, ο κύριος που έχει τη λέσχη πληρώνεται βάσει τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα. Αυτό γνωρίζουμε εμείς, δεν ξέρουμε αν είναι και ίδια, εντάξει. Λοιπόν, οπότε καλό θα ήταν η λέσχη να μεταφερθεί τώρα μια και κίνητη καινούργια δημοπρασία ή στο οίκημα το οποίο έχει γίνει και είχε γίνει για να γίνει λέσχη και τελικά δεν έγινε λέσχη. Το οίκημα πίσω είναι για σύντηση. Είχε κατασκευαστεί για να γίνει για σύντηση. Η καφετέρια ήταν δίπλα και πήραν την καφετέρια από εκεί και τη φέρανε εδώ. Λοιπόν, ή να γίνει απέναντι που έχει αδειάσει το κτίριο που ήταν το πρώην Άλτη, το σούπερ μάρκετ. Ναι. Να μπορούν οι φοιτητές τουλάχιστον να βρουν ένα φαγητό. Είναι σκορπισμένα έτσι και ναι. Οι σπουδαστές δρώνε. Βέβαια, τώρα εδώ έχουν δημιουργηθεί και άλλα προβλήματα. Πολλοί σπουδαστές σκέφτονται επειδή δεν τα καταφέρουν να σηκωθούν να φύγουν. Με επιπτώσεις και σε χώρους που πρέπει να νοικιαστούν, έτσι δεν είναι? Όχι, έχουν φύγει οι φοιτητές. Έχουν φύγει. Υπάρχει οικονομική κρίση μεγάλη. Τα παιδιά δεν μπορούν να πληρώνουν ούτε ενίκεια, ούτε ρεύμα, τα πάντα, ούτε οι γονείς. Και παρόλα αυτά, τους δίνουν και μια επιβάρηση από πάνω τα παιδιά να μην μπορούν να φάνε. Ή για να πάνε να φάνε, θα πρέπει να δουλεύουν την αστική πάνω κάτω συνέχεια. Αυτά δεν τα έχει σκεφτεί κανένας τόσα χρόνια? Δυστυχώς. Να είναι εδώ δηλαδή, ναι. Να κάνουν μάθημα να τρώνε τα παιδιά και να συζητήσετε και μεγαλύτερα. Δυστυχώς δεν τα έχουν σκεφτεί. Από ό,τι γνωρίζω, Λάρισα, μέσα στα ΤΕΗ υπάρχει σύντηση. Στον Πειραιά κάτω στο Πανεπιστήμιο, μέσα στο Πανεπιστήμιο υπάρχει, όχι υπάρχει απλά η σύντηση, ελέγχεται η σύντηση. Δεν ξέρω εδώ ποιοι είναι υπεύθυνοι να ελέγξουν τη σύντηση. Και όταν λέμε ελέγχεται η σύντηση, όταν υπογράφουμε κάποια σύμβαση, υπάρχει ανάρτηση τι φαγητά θα έχουν κάθε μέρα και πόσες μερίδες φαγητό. Λοιπόν, να μην το επεκτείνω παραπέρα, γνωρίζω πάρα πολλά, δεν γίνεται τίποτα από αυτά. Εδώ... Και υπάρχουν υπεύθυνα άτομα για αυτή τη δουλειά τα οποία δεν τα βλέπω να παίρνουν. Να μιλάνε και να παίρνουν το λόγο. Πρόσωπα, όχι, άτομα τα οποία έχουν σχέση με το ΤΕΙ, βεβαίως. Εδώ σπίτια είναι έχουν συνοικιαστεί, κύριε Κοντοκώστα. Πάρα πολλά σπίτια έχουν συνοικιαστεί. Πάρα πολλά. Είναι όλοι άδεια σχεδόν. Είναι άδεια. Πρέπει να έρθει εδώ πέρα. Δεν μπορεί να είναι να πάνε λέσχη και τα παιδιά να είναι εδώ πέρα. Και να πηγαίνουν έρχονται. Και να πηγαίνουν και έρχονται. Θα τρώνε και θα φεύγουν. Εδώ τώρα έχουν μείνει πολλά ξενικιαστά εδώ προς το ΤΕΙ κάτω. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Γιατί πάνε όλα πάνω στο όλα κέντρο. Όλα λυσίδα είναι λοιπόν. Όλα λυσίδα είναι. Πάνε πάνω στο κέντρο γιατί είναι η σύνδεση απάνω. Αν έρθει εδώ πιστεύετε ότι θα λύσει πολλά προβλήματα? Πάρα πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Δεν θα πάρα πάνω στο κέντρο, στα παλιά τα σπίτια. Εμείς έχουμε καινούργια σπίτια, τώρα τα έχουμε φτιαγμένα τα σπίτια. Τώρα καινούργια. Άρα αν είναι εδώ λέτε οι σπουδαστές και η σύντηση θα είναι πιο εύκολη και κοντά θα είναι εδώ πέρα στο χώρο. Και για τα παιδιά καλό θα είναι. Για τα παιδιά. Θα σχολάσουν το μεσημέρι, θα πάνε να φάνε και θα φύγουν να πάνε στο σπίτι να διαβάσουν. Άρα θα σχολάσουν το βράδυ, θα φάνε και θα πάνε στο σπίτι να διαβάσουν. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Όχι μόνο προβλήματα για τους μαθητές, προπαντός για τους μαθητές, αλλά και εδώ και οι Άμπλενοι. Τα καταστήματα της Άμπλενης, οι κάτοικοι της Άμπλενης, οι οποίοι χρεωθήκανε όταν έγινε αυτό το πράγμα, χρεωθήκανε και φτιάσανε ορισμένες γκαρσονιέρες, φτιάσανε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, άλλωστε έχει εδώ στα παιδιά τους και τα παιδιά τους σήμερα το εισόδημα που έχουν είναι το μοναδικό. Γιατί από ανεργία πάμε χαμένοι εδώ πέρα. Άρα τώρα πολλοί θέλουν να φύγουν γιατί δεν σητίζονται. Πολλοί θέλουν να φύγουν, δεν σητίζονται καλά. Εδώ αν έρθει πιο κάτω, έρθει η σύντηση εδώ, θα υπάρχει και κινητικότητα πιστεύετε εδώ προς την Άμπλιανη? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θα αυξηθεί η κινητικότητα και όλα θα δουλέψουν. Γκαρσονιέρες θα δουλέψουν, καταστήματα θα δουλέψουν, άνθρωποι θα δουλέψουν.
Είχαμε μία ακόμα κινητοποίηση σήμερα από τους σπουδαστές για το θέμα της σύντησης. Το παρακολουθούμε και θα επιστρέψουμε εφόσον χρειαστεί. Πάμε τώρα στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Θα μεταφερθούμε όμως στη Λωκρίδα, γιατί και εκεί δεν λείπουν τα προβλήματα. Αύριο χτυπά το πρώτο κουδούνι. Να δούμε τι θα κάνουν οι μαθητές των λυκειακών τάξεων της Λάριμνας, που με βάση υπουργική απόφαση πρέπει αύριο να κάνουν αγιασμό στο Μαρτίνο. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Γκιόνι, που είναι γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένου Λάρκο. Είναι πατέρας μαθητή. Καλησπέρα, κύριε Γκιόνι. Καλησπέρα, κύριε Βούτσινα. Τι θα κάνετε αύριο? Θα πάτε κανονικά στο Μαρτίνο? Αύριο ο αγιασμός θα γίνει στο δρόμο, έξω από το σχολείο, για να δούμε, να καταλάβουν και οι δικούντες πού μας έχουν φτάσει. Και σε ποιο αδιέξοδο βρίσκονται οι μαθητές, οι γονείς. Αύριο, όπως είπατε, έχουμε αγιασμό και δεν ξέρουμε σε ποιο σχολείο αυτό θα φοιτούν. Τι θα κάνετε αύριο? Αύριο χτυπάει το κουδούνι. Τι κάνετε? Εμείς θα το συνεχίσουμε. Θα καλέσουμε αύριο τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη να μην στηθεί σε κανένα σχολείο, ωραία, εδώ πέρα και μπροστά στις κάμερες και να όλα καλά και ωραία. Να έρθει κάτω στη Λάριμνα, να δει το τι κατάσταση επικρατεί εκεί πέρα και τι είναι αναβρασμός στο χωριό μας. Ακούσαμε από την περιφέρεια ότι θέλουν να δώσουν λύση και ότι θέλουν να συγκρουστούν. Ας έρθουν να συγκρουστούν. Μας λένε ότι έχει βγει ένας καινούριος νόμος, ο οποίος... Καλές οι κεραίες, τα ακούσατε ότι θέλουν να συγκρουστούν, έτσι? Θα έρθουν, λέτε? Άμα τους δείτε εσείς, να μου το πείτε και εμένα. Η κατάσταση κάτω πώς μπορεί να την περιγράψει, τι γίνεται? Ορίστε, κύριε, τι γίνεται εκεί κάτω? Τι είναι αυτό? Διαβάστε μόνοι σας. Συγχωριανές, συγχωριανοί μαθητές των λυκειακών τάξεων γυμνασίου Λάριμνας, γονείς αύριο στις 10 το πρωί, γίνεται αγιασμός στο χώρο του σχολείου μας. Να ξέρετε ότι οι απουσίες δεν παίρνονται την ημέρα του αγιασμού σύμφωνα με τον νόμο. Όποιος δεν παρευρεθεί και πάει στο Μαρτίνο θα θεωρηθεί προδότης. Εκεί μας στάσε, κύριε Βούτσινε. Να χωρίσουν τα παιδιά μας τα δύο. Και τους γονείς που είμαστε συνάδελφοι σε μια εταιρεία τέτοια μεγάλη, με τα γνωστά προβλήματα, να δημιουργήσουν τέτοιες αντιπαλότητες μεταξύ στα παιδιά μας. Επειδή βγήκε ένας καινούριος νόμος των συγχωνεύσεων. Αυτό δεν το ξέρετε, κύριε Βούσινε. Τι είναι αυτό? Είναι εισήγηση από τη δευτεροβάθμια. Από τη δευτεροβάθμια, για ποιους λόγους δεν πρέπει το 2013 να συγχωνευτεί το χωριό μας? Εξέλιψε ένας λόγος από αυτούς? Της επικινδυνότητας του δρόμου? Σε ένα χωριό το οποίο, σε ένα σχολείο το οποίο δεν επιβαρύνει ο κρατικός προϋπολογισμός? Σε ένα σχολείο πρότυπο που έχουμε επιτυχόντες στα πανεπιστήμια? Που κάθε εργαζόμενος... Πριν ένα χρόνο είπατε ήτανε. Πριν ένα χρόνο. Ναι. Είναι θέμα μεταβολής σχολικών μονάδων σχολικού έτους 2012-2013. Ποιος λόγος από αυτούς, που αν θέλετε να σας διαβάσω, εξέλιψε τώρα για να συγχωνευτεί το σχολείο μας με τον Μαρτίνο? Τι σας έχουν πει? Μας έχουν πει, επειδή βγήκε ο καινούριος νόμος, πρέπει να τον εφαρμόσουν. Δεν πάει να πει ένας νόμος που ψηφίζεται ότι βρίσκει απόλυτη εφαρμογή σε κάθε λύκειο της χώρας μας. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Ποιος σας τα λέει αυτά? Μας τα λένε από τη δευτεροβάθμια, μας τα λένε οι υπουργοί και δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Ο κύριος Παλιαλέξης σας είπε? Ο κύριος Παλιαλέξης μας είπε ότι είναι νόμος του κράτους πλέον και εγώ καλούμαι να εφαρμόσω τον νόμο. Αυτό σε ερώτηση... μου είπε και εμένα. Το μεσημέρι που τον πήρα τηλέφωνο αυτό μου είπε και εμένα. Υπάρχει νόμος του ελληνικού κράτους. Υπάρχει ψηφισμένο. Είναι ψηφισμένο όλο αυτό. Είναι ψηφισμένο. Και σας λέω, δεν πάει να πει ότι ένας νόμος που ψηφίζεται στο ελληνικό κράτος ότι έχει εφαρμογή σε κάθε λύκειο της πατρίδας μας. Να μας πει ο κ. Παλιαλέξης ποιος λόγος από αυτός έχει εκλείψει τώρα για να μπορέσει να γίνει η συγχώνευση των σχολείων. Έχει αποκατασταθεί ο δρόμος σε επικινδυνότητας που κυκλοφορούν καθημερινά βαρέα φορτία στο δρόμο Λάριμνα Μαρτίνο για τη Λάρκο? Έχουν εξελίψει, δεν γίνεται προμήθεια προπανίου στην εταιρεία μας? Ξέρετε ότι πριν δύο χρόνια είχαμε ένα τύχημα και χάσαμε μια κοπελιά. Μια μαθήτρια η οποία πήγαινε να δώσει τα μαθήματά της στο λύκειό μας και έπεσε πίσω από ένα λεωφορείο χαλασμένο του ΚΤΕΛ και τη χάσαμε. Ποιος θα πάρει την ευθύνη, κύριε Σεργιόπουλε, για αυτά τα πράγματα? Ποιος θα την πάρει? Εσείς αύριο τι ναι, ζητάτε? Αυτό. Τι ζητάτε αύριο? Εμείς καλούμε έστω και την ίστατε αυτή η ώρα, τώρα, τους βουλευτές του νομού μας, τον κύριο Υπουργό και τον νέο περιφερειάρχη, τον κύριο Παγκογιάννη, που θεωρούμε ότι θα φέρει στην τοπική αυτοδιοίκηση καινούργια ήθη και έθιμα, να δώσει λύση. Ακούσαμε την περιφέρεια ότι έχουν σκοπό να συγκρουστούν. Ας κάνουν αυτό που πρέπει. Τους περιμένετε αύριο δηλαδή στον αγιασμό? Αυτό θα ρώταγα. Τους περιμένουμε, κύριε. Ο αγιασμός θα γίνει στον δρόμο? Θα γίνει στον δρόμο. Ότι το σχολείο μας είναι σε κατάληψη. Δεν μπορούν τα παιδιά να μπουν μέσα να κάνουν τον αγιασμό. Θα τον κάνουν στο δρόμο. Καλούμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη να μην πάει να στηθεί σε μια κάμερα τα οποία είναι στημένα και τα ξέρετε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Να έρθει εκεί πέρα να δει το τι αναβρασμός επικρατεί στο χωριό μας.
Να πάρουν τα αναμένα κάρβουνα στα χέρια τους, τέλος πάντων, κάποια στιγμή, έτσι. Καλά, έχει ανακοινωθεί και κάποιο πρόγραμμα επισκέψεων, αλλά μπορεί να τροποποιηθεί, εκτιμώ, κύριε Γκιόνι. Δεν ξέρω αν το πρόγραμμα επισκέψεων του κυρίου Καραΐσκου περιλαμβάνει προβλήματα. Πάντως, καλό θα είναι να πάει στο πρόβλημα. Σίγουρα. Και να μπουν και αυτοί μπροστά να δώσουν μια λύση. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ κακό να ξεκινήσει την καινούργια του ιδιότητα του κ. Μπακογιάννης με κλείσιμο σχολείων. Ξέρω ότι έχει ευαισθησία. Να μπει μπροστά να δώσει λύση. Έχουμε επιχειρήματα τα οποία μπορούμε να αποφύγουμε τη συγχώνευση. Και δεν είναι θέμα αντιπαλότητας με το διπλανό χωριό. Προς Θεού, μην μας βάζουν σε τέτοια πράγματα να κάνουμε μεταξύ μας. Είναι θέμα ότι έχουμε επιχειρήματα. Και θεωρούμε ότι μπορεί να σταθεί το λύκειο από μόνο του. Κύριε Γκιόνι, εσείς ζητάτε ουσιαστικά ένα χρόνο παράταση για να μπορέσετε να καθίσετε όλοι μαζί να συνεννοηθείτε. Πολύ σωστά, κύριε Βούτσινε. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Θα ξεκινήσει καινούργια σχολική χρονιά, να πάρουμε ένα χρόνο παράταση, να έρθουν οι φορείς κάτω να συζητήσουμε, να βρούμε μία λύση τα δύο σχολεία. Ενδεχομένως και τα τρία, γιατί από ό,τι ακούμε δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και το Μαρτίνο για να μείνει αυτό νομολύγιο. Να δούμε το τι μπορεί να κάνουμε και να ξεκινήσει καινούργια χρονιά. Δεν μιλάει κανείς μαζί σας. Κανένας. Φωνή βοώτες δεν διαρρήμουν, κύριε Σεργιομπουλέ. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε στη διάθεσή σας. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Κύριε Γιόνι, και αύριο τα αποτελέσματα. Να δούμε τι έγινε. Όσοι άκουσαν, πόσοι ευαισθητοποιήθηκαν, έτσι. Να τα ακούμε όλα. Θεωρώ, κύριε Σεργιόπουλε, δυστυχώς θα είμαστε μόνοι μας αύριο. Δεν πειράζει, θα δούμε. Είμαστε και εμείς κοντά σας, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιόνι. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με θέματα που αφορούν το κάστρο αλληλεγγύης. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Δέκα χιλιάδες, 100.000, 1.000.000. Όσες τροφές κι αν συναντήσετε, αυτό που πραγματικά μετράει είναι το τέλειο κράτημα των ελαστικών σας. Στη στροφή, στην άλλη στροφή, σε κάθε στροφή. Η διάρκεια αυτών των επιδόσεων αποτελεί δέσμευση για τη Michelin. Michelin, οι καλύτερες επιδόσεις είναι αυτές που αντέχουν στο χρόνο. Κατάστημα επιλεγμένο από τη Michelin. Αντώνης Κουτσογιάννης, Λαμία. Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Στυλ και Βίκινγκ. Γάμα και με έγκελη δάκι όμικρον έψιλον, 4ο χιλιόμετρο Θιβών Λιβαδιά στη Θήβα. Βλάχος Ιωάννης, πάροδος Θεσσαλονίκης στη Λιβαδιά. Αδελφή Γουρνά ΕΠΕ, Μαλεσίνα Λοκρίδος. Και Τζανακάκης Άρης, Λιβανάτες Φθιώτιδας. 6 εκατομμύρια τεχνική έλεγχη οχημάτων σε 45 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. AutoVision. 10 χρόνια, όλα υπό έλεγχο, με το μεγαλύτερο δίκτυο ιδιωτικών κταίων στην Ελλάδα. Για τη Φθιώτιδα, Καραφέρης ΕΠΕ, μέλος του δικτύου ιδιωτικών κταίων AutoVision. Η εταιρεία Κάντζος εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα σας με τα πιο αγνά και ντόπια προϊόντα. Με μακροχρόνια εμπειρία και αστήρευτο μεράκι, σας προσφέρουμε τα προσεγμένα γαλακτοκομικά, τυροκομικά και είδη ζαχαροπλαστικής μας. Τα προϊόντα Κάντζος θα τα βρείτε στο κεντρικό μας κατάστημα, στο πρώτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μακρακόμης Περχιάδας, σε καταστήματα της Τερεάς, αλλά και σε επιλεγμένα καταστήματα της Αττικής. Κάντζος, μια λέξη συνώνυμη της ποιότητας. Στην εταιρεία Αδελφή Τσίγκα Όμικρον Έψιλον θα βρείτε τις λύσεις σε θέματα θερμοπρόσωψης και θερμομόνωσης για τη στεγάνωση, την επισκευή και την προστασία σκυροδέματος. Σε ό,τι αφορά την ξηρά δόμηση και τις γυψοσανίδες. Επίσης θα βρείτε ποικιλία χρωμάτων για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και μια μεγάλη γκάμα από τζάκια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Αδελφή Νικολάου Τσίγκα Όμικρον Έψιλον. Τα Μάρια Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 46 747. Η μέρα ξεκινά με ένα ποτήρι φρέσκο γάλα Κάντζος. Εκτός από προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας, είναι βήμα επιστροφής στη λησμονημένη γεύση της ελληνικής υπαίθρου. Φρέσκο γάλα Κάντζος. Η πιο ζωντανή καλημέρα. Πρώτο χιλιόμετρο Μακρακόμης Περχιάδας.
Ξυλεμπορική Λαμίας. Εκεί που το ξύλο είναι η πρώτη ύλη, η ξυλεμπορική είναι η πρώτη επιλογή. Ξυλεμπορική Λαμίας. Ποιοτικά υλικά και σύγχρονες προτάσεις. Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων μελαμίνης MDF. Πάγκι, πατώματα laminate, ραμποτέ. Υλικά επιπλοποιίας, βιομηχανική ξυλία σε πολυσυχοντρική λιανική. Εισαγωγέας και διανομέας Κρόνος Παν και Ακρίτα. Ξυλεμπορική Λαμίας σημαίνει πείρα, γνώση, επαγγελματισμός. Ξυλεμπορική Λαμίας. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Ασφάλειες Γουριώτη, Κύπρου και Σόλωνος 19 στη Λαμία. Το ασφαλιστικό μας γραφείο συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες. Εάν θέλετε μία προσφορά για το δικό σας αυτοκίνητο, τηλεφωνήστε μας στο 2231-4-001-57 ή στο 6977-776526. Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα δούμε κατά μέρος λίγο ακόμα και το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, γιατί θα υπάρχει συγκέντρωση μαθητικού υλικού το ερχόμενο Σάββατο, καθώς και τις δράσεις του κάστρου αλληλεγγύης. Είναι κοντά μας ο κύριος Καλιαμπέτσος να μας ενημερώσει και για τα δύο περιστατικά που πρόκειται να συμβούν. Καλησπέρα, κύριε Καλιαμπέτσος. Τι κάνετε? Ενημερώστε μας λίγο, μιας και είμαστε σε προσχολική περίοδο. Συγκεντρώνετε το Σάββατο το πρωί σχολικό υλικό στη Λαμία? Ναι, για δεύτερη χρονιά φέτος, είχε γίνει και πέρυσι, σε συνεργασία με τους συλλόγους εκπαιδευτικών. Στην πλατεία Ελευθερίας 10 με 1 το πρωί του Σαββάτου γίνεται συλλογή μαθητικού υλικού. Μπορούν όσοι συμπολίτες μας θέλουν να φέρουν υλικό είτε και καινούριο είτε και ακόμα σε καλή κατάσταση μεταχειρισμένο, δηλαδή μια τσάντα σχολική, ξέρω εγώ, κτλ. Η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτά με ευθύνη των συλλόγων εκπαιδευτικών θα μοιραστούν στα σχολεία σε μαθητές οι οποίοι έχουν ανάγκη, ας πούμε, αποδεδειγμένα. Έτσι. Και στο δηλαδή, πλευρό του μαθητή, λοιπόν. Εμείς, του φτωχού μαθητή. Ναι, εμείς, σαν κάστρο αλληλεγγύης, αυτό που κάνουμε είναι μόνο η συλλογή. Από εκεί και πέρα βοηθάμε στη συλλογή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και συλλογή θα γίνει και το επόμενο Σάββατο που έχουμε τη διάθεση προϊόντων 20 Σεπτεμβρίου, γιατί κάποιος μπορεί να μην μπορεί σήμερα να πάει να μην μπορεί αυτό το Σάββατο να πάει στην Πλατεία Ελευθερίας. Το επόμενο Σάββατο, όταν θα έρθει να παραλάβει τα προϊόντα, πάλι μπορεί εκεί θα υπάρχουν και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και θα υπάρχει και επιπλέον υλικό. Πέρυσι είχε γίνει το Αγίου Δημητρίου αυτή η συγκέντρωση. Ήταν λίγο έτσι, θα έλεγα, κάπως αργά. Φέτος νομίζω ότι είμαστε στην καλύτερη στιγμή αυτό το Σάββατο. Άρα λοιπόν έχετε, θα το πω, βρει τα παιδιά που υπάρχουν με προβλήματα, κύριε Καλιαμπέτσο, και θα δοθούν από ποιους πέρα Όχι από εσάς? Όχι εμείς, σύλλογοι εκπαιδευτικών. Ναι, εσείς θα δίνετε εκεί λοιπόν και θα δοθούν στην πορεία, έτσι, μάλιστα. Ωραία. Και επίσης κάποια που θα πρέπει να τύχει ανταπόκριση. Ακριβώς, ναι. Και πέρυσι είχε αρκετή ανταπόκριση. Είναι παιδιά που και επίσης κάποια βοηθήματα και τα λοιπά. Να σκεφτεί όλος ο κόσμος ότι πραγματικά υπάρχουν παιδάκια που δεν έχουν τη δυνατότητα να εμφανιστούν στο σχολείο τους. Και είναι και τα προβλήματα, τα εσωτερικά προβλήματα και ο τραυματισμός της ψυχής του παιδιού όταν ο δίπλα ακριβώς, ο συμμαθητής έχει και αυτός δεν έχει. Ναι, πολύ δεν εκτίθεται κανένας έτσι να μην υπάρχει καμία ανησυχία. Λοιπόν, κύριε Καλιαμπέτσο, επειδή συνεχίζετε τις δράσεις, πάμε στο επόμενο Σάββατο. Πέρα από το μαθητικό υλικό που αν κάποιοι δεν προλάβουν το Σάββατο, έχετε και προϊόντα, έτσι? Ναι, από την προηγούμενη Πέμπτη έχουν ξεκινήσει παραγγελίες προϊόντων. Τα προϊόντα, η διάθεση των προϊόντων θα γίνει το άλλο Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, 9 με 1 το πρωί στο πάρκι και της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, όπως συνήθως. Η διανομή θα γίνει με τις ώρες, με τα γράμματα κτλ. Να μην τα ξαναλέμε, γενικώς είναι γνωστά αυτά. Τα προϊόντα τα οποία θα δοθούν είναι τυρί, φέτα και γίδινο από τα γαλακτοκομικά ζήσιμου. Είναι πατάτες νευροκοπίου σε συσκευασίες των 20 και των 10 κιλών και 45 λεπτά το κιλό, αλλά υπάρχουν και μικρότερες συσκευασίες των 10 κιλών πάλι με 25 λεπτά το κιλό. Κρεμμύδια λευκά και κόκκινα 33 λεπτά το κιλό σε συσκευασίες των 7,5 κιλών. Σκόρδα 3,5 ευρώ τα 20 είναι οι συσκευασίες. Αλεύρι μαλακό και σκληρό 60 λεπτά το κιλό σε 5 κιλά και το 10 κιλό είναι 55 λεπτά το κιλό. Και επίσης είναι φακές, τα 3 κιλά 4 ευρώ και ρεβίθια τα 2 κιλά
3,5 ευρώ. Οι παραγγελίες είναι μέχρι, είναι κυρίως ηλεκτρονικές. Πώς μπορούν να επικοινωνούν μαζί σας, κύριε Καλιαμπέτσο, να το πούμε άλλη μια φορά αυτό. Οι παραγγελίες είναι είτε ηλεκτρονικές στην ιστοσελίδα www.castrolamias.gr. Εκεί υπάρχει φόρμα παραγγελίας. Αυτή η φόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Τετάρτη, την άλλη 17 Σεπτεμβρίου. Επίσης, στα τηλέφωνα 6985 60 35 74, που είναι WhatsApp, και 6906981623, που είναι free to go. Και επίσης στην πλατεία πάρκου τις μέρες Πέμπτη, Παρασκευή και Τρίτη, και το επόμενο Σάββατο, παράλληλα με την πλατεία Ελευθερίας, θα έχουμε και στην πλατεία πάρκου άλλο συνεργείο εκεί που θα μαζεύει παραγγελίες και θα μοιράζει και ενημερωτικό υλικό. 10 με 1 το πρωί. Μπορεί κάποιος να παραγγείλει εκεί επιτόπου, αν δεν θέλει με το τηλέφωνο. Γενικώς έχουμε ενημερώσει εμείς αρκετό κόσμο με τηλέφωνα όσους έχουμε σταθερά, με μηνύματα όσους έχουμε SMS, με email όσους έχουν δηλώσει email σε προηγούμενες παραγγελίες, και με αρκετές, ας πούμε, άλλες δράσεις προσπαθούμε. Συνεχίστε, γιατί είναι η εποχή δύσκολη, κύριε Καλιαμπέτσο. Εντάξει. Πιθανότατα όσο περνάει ο καιρός θα είστε ακόμη πιο απαραίτητοι, όχι χρήσιμοι, απαραίτητοι. Θα ήθελα να πω το εξής, έτσι, επειδή έχουμε επεξεργαστεί και κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουμε, είναι ότι από το Πάσχα και μετά, μετά το Πάσχα δηλαδή, από το Μάιο και μετά, υπάρχει έτσι μια κάμψη, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται σε οικονομικούς λόγους, εγώ το αποδίδω εκεί. Επίσης, η ενημέρωση που γίνεται, δεν ξέρω, ίσως δεν την κάνουμε καλά, πάντως δεν φτάνει σε πάρα πολλούς καινούργιους. Δηλαδή υπάρχει μια κάμψη όσον αφορά το πόσοι καινούργιοι έρχονται σε παραγγελίες, και δεν πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα κορεσμού. Δηλαδή δεν φτάσαμε στο ταβάνι της Λαμίας, ενημερώσαμε όλο τον κόσμο και αυτοί που ήταν να διαφερθούν να διαφερθήκαν. Ζητάμε τη βοήθειά σας αυτό. Επίσης ζητάμε τη βοήθεια όλων των φίλων, συμπολιτών οι οποίοι έχουν κατά καιρούς πάρει προϊόντα, να ενημερώσουν τους άλλους. Επίσης όλο και νέοι παραγωγοί έρχονται σε επαφή μαζί μας. Δηλαδή για προϊόντα που άλλα χρόνια δεν είχαμε, έχουμε και όλο καινούργια. Δηλαδή, ας πούμε, πέρυσι δεν είχαμε κρεμμύδια, παρόλο που στις δημοσκοπήσεις μας ζητούσαν. Τώρα και έχουμε βρει κρεμμύδια και έχουμε και άλλους που περιμένουν, και άλλα προϊόντα, το οποίο νομίζω ότι είναι καλό, γιατί έτσι βοηθάμε και την ντόπια παραγωγή και βοηθάμε και τον καταναλωτή. Έτσι. Και θα ήθελα να πω το εξής, ότι πολλές φορές υπάρχουν κάποιες προσφορές κτλ. Κάνει λάθος όποιος νομίζει ότι είδε κάπου μια προσφορά για ένα προϊόν, το οποίο μπορεί να είναι και για περιορισμένη ποσότητα, έτσι. Και κάνει λάθος αν νομίζει ότι αυτό, σε αυτό δεν έχουμε παίξει ρόλο και εμείς. Όχι εμείς, όλος ο κόσμος. Για περισσότερες πληροφορίες, www.castrolamias.gr. Ναι, ναι, ναι. Εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Καλιαμπέτσο, για την παρουσία σας. Σάββατο, λοιπόν, μαθητικό υλικό, και το επόμενο Σάββατο τα προϊόντα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Να σε ευχαριστήσω και εσένα για την παρουσία σου και τα σχόλια. Πριν πάμε στην αποφώνηση του δελτίου, να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ αγοράς. Να πούμε ότι αύριο στην πόλη της Λαμίας θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια ενός νέου καταστήματος με παιδικά βαπτιστικά στην οδό Βύρονος 16 με την επωνυμία Σιντερέλα. Αύριο, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, παραλαμβάνω, στην οδό Βύρονος 16, νέο κατάστημα που εγκαινιάζεται με παιδικά και βαπτιστικά από την κυρία Μπακοπούλου Αργυρό. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα από ολόκληρη την περιφέρεια της Θεράς Ελλάδος. Εσείς μείνετε μαζί μας με τη συνέχεια του προγράμματός μας. Ακολουθεί ιατρική εκπομπή Ολογία, ξένη σειρά Tropical Hit, ξένη ταινία και η εκπομπή Μη Μου Πεις. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.